Η δικιά μας καλημέρα να σας συντροφεύει. Καλή σας μέρα, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Ένα ποτάμι από τηλεφωνήματα σήμερα στο 210-48-00 170 και 171. Από τη μακρινή Μελβούρνη έως το Λος Άντζελες. Από την Ευρώπη έως την Αφρική. Είναι περιττό να σας πω αυτό το οποίο συμβαίνει και βέβαια. Από τον Εύρο έως την Κρήτη, από την Κεφαλονιά έως την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Σάμο. Πολλά τηλεφωνήματα και πολλά ερωτήματα. Ερωτήματα στον καθηγητή μας που είναι εδώ, ο καθηγητής ο κύριος Γκότσης. Ερωτήματα στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών που ρωτάνε πάρα πολύ ότι ακόμα και σε στάβλους, λέει, πήγανε σημειώματα της εφορίας για να πληρώσουν το χαράτσι. Υποθέτω ότι μπορεί να έχει συμβεί. Είναι θέμα της ΔΕΗ. Μια λάμπα είχε για τα πρόβατα. Του στείλατε και φτωρού χαράτσι. Μαζί μας ο κύριος Χριστόπουλος. Απαλλάσσονται κανονικά. Από λάθος. Από λάθος πήγε στους στάβλους. Άρα έχουν δίκιο δηλαδή. Λέω, αν πήγε κάπου, μόνο από λάθος μπορεί να έχει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά εδώ είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Τα της οικονομίας. Τα βαριά οικονομικά σε λίγο με τον καθηγητή. Πριν πάμε οπουδήποτε να, να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο, φίλες και φίλοι. Να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή την ώρα. Τι περιμένουμε. Σας είπα για το πρωτοπαλίγαρο της Μέρκελ που της είπε: «Κυρία μου, αγαπητή μου Μερκελίνα, έκανες λάθος στους φόρους στην Ελλάδα, γιατί έπρεπε πρώτα να βοηθήσεις να φτιάξουν κράτος». Για τον Μπόφιγκα. Ακριβώς. Τι είπε, κύριε καθηγητά? Ο Μπόφιγκα είπε ότι ρίχνουμε την Ελλάδα με πατημένο φρένο προς τον κρεμό στην ουσία. Μάλιστα. Και συμφωνείτε εσείς με τον άνθρωπο αυτό, γιατί στα οικονομικά είστε τους καλύτερους. Νομίζω ότι ο κύριος Μπόφιγκα καταρχήν βλέπει το ελληνικό πρόβλημα από τους λίγους, είναι από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Δηλαδή στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, αν μου δίνετε ένα λεπτό, υπάρχει η κυριαρχούσα άποψη, είναι η άποψη των παλαιοφιλελευθέρων, θα τους έλεγα, ναι. Είναι η κυριαρχούσα άποψη, ανήκει στην σχολή του Φράιμπουργκ, δηλαδή τους ορντοφιλελεύθερους, όπως λέγονται. Αυτή λοιπόν είναι ο κύριος Βέμπερ, ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ο κύριος Σιν του IFO Institute. Είναι ο Γιούργεν Στάρκ, ο πρώην οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κτλ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι τύποι είναι υπέρ της σκληρής λιτότητας και όποιος αντέξει. Μάλιστα. Και βέβαια εσείς ως καθηγητής οικονομικών λέτε το εξής, ότι πληρώνει ο Έλληνας δύο χρόνια τώρα το μάρμαρο ενός σχεδίου για το οποίο καμιά παρατήρηση δεν υπήρξε. Δεν ετοιμάσανε ένα κράτος να μπορέσει να συγκρατήσει την πληρωμή των φόρων, κύριε καθηγητά. Συν διαρθρωτικές μεταβολές. Συν διαρθρωτικές μεταβολές. Δεν το ξεχνάμε. Εντάξει, και από εκεί και μετά θα έπρεπε βέβαια όλες αυτές οι περικοπές να μοιραστούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα και είστε να πάμε πιο ήπια και να μην πέσουμε σε πολύ στεκόμαστε στις διαρθρωτικές μεταβολές. Δεν είναι εύκολο. Μισό. Λέει ο καθηγητής το εξής. Δεν μπορείς να πιάνεις και να λες 20% μείωση σε όλους γενικά. Ούτε μπορείς να πιάνεις το Θεοχάρη, το Χριστόπουλο, τον Κότσι, τους πάντες και να λες υπερφορολόγηση. Διότι ήρθες για να φτιάξεις το δημόσιο, δεν ήρθες να σε κατέψεις τον Κότσι και το Θεοχάρη που είχαν ιδιωτική επιχείρηση και την έστειλες στην ύφεση και δημιούργησες στρατιές ανέργων. Έτσι είναι, κύριε καθηγητά. Και το σπουδαιότερο, δεν βάλαμε το πρόβλημα εκεί που ήταν η αιτία του. Μπράβο δηλαδή, σας. Δηλαδή στην ίσπραξη των φορολογικών εσόδων. Εδώ είμαστε. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Αυτιά? Είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς υστερούμε έναντι των άλλων χωρών της Ευρώπης ως προς τα έσοδα του κράτους. Δηλαδή τι? Εισπράττουμε περίπου 6% λιγότερα έσοδα επί του ΑΕΠ από ότι οι υπόλοιποι. 6%, ξέρετε πόσο είναι. Είναι 15 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αν το βάλετε επί 20 χρόνια, είναι τα 300 δισεκατομμύρια τα οποία μας λείπουν αυτή τη στιγμή. Όπως το λέτε ακριβώς. Η φοροδιαφυγή δηλαδή ήταν το πρόβλημα τελικά της Ελλάδος. Και όχι τόσο οι δαπάνες όσο πολύ νομίζουν. Θα πιάσουμε τα μέτρα. Θα πιάσουμε τα μέτρα. Η Τρόικα. Και οι δαπάνες είναι αναποτελεσματικές. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν προσπαθούν και αποφεύγουν τους φόρους διότι δεν έχουν παροχές από το κράτος. Άρα δεν είναι έτσι απλοϊκό έσοδα-έξοδα. Και τα δύο πρέπει να διορθωθούν. Ένα λεπτό γενικέ να τα λέω εγώ απλά στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, σε εσάς μειώνεται ο μισθός, η σύνταξη, το επίδομα 20-30-40% και το κράτος κάθε χρόνο αυξάνει τις σπατάλες 10-15%. Είναι έτσι, δεν είναι? Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μεγάλη δουλειά στις δαπάνες. Είναι έτσι, δεν είναι? Τα κόμματα, γιατί πήραν τόσα λεφτά. Υπάρχει σπατάλη ακόμα, αλλά έχει γίνει στις δαπάνες ειδικά πολλή δουλειά τα δύο τελευταία χρόνια. Και πέρα, λόγω της κρίσης. Λόγω της κρίσης. Τι λέει ο ειδικός? Ο ειδικός λέει ότι βάλαν τον κόσμο και πληρώνει φόρους. Του κόβουν το μισθό. Του κόβουν τη σύνταξη. Του λένε θα πας στα 400 ευρώ θες δε θες. Του βάζουν στα νοσοκομεία εισιτήριο. Του βάζουν στα φάρμακα. Του κόβουν κάθε μέρα. Αλλά δεν φτιάξανε μια υποδομή ώστε όλα αυτά τα έσοδα να συγκρατηθούν
και να σταματήσουμε αυτούς τους φόρους, κύριε καθηγητά. Και κυρίως να εισπράξουμε. Έχω από την πρώτη στιγμή, ναι, ο κ. Χριστόπουλος, ίσως το θυμάται, μιλούσα για Καλλικράτη στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από πέρσι το Μάρτιο ήδη. Και έχουμε... Εκεί λοιπόν έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Μάλιστα και με τεμποδίων, από ό,τι είδαμε τώρα τελευταία, έτσι, ναι, κάπου πήγε να γίνουν κάποιες συγχωνεύσεις και τελικά υπήρξαν. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και μετά λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κάτι, ναι, που δεν ξέρω πολύ ο κόσμος, ο εφοριακός υπάλληλος να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος σε μια περιοχή που πάει να εισπράξει φόρους. Σε αυτό που λέτε, να γιάσει το στόμα σας και επίσης πάρα πολύ. Γι' αυτό και πάμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτό και πάμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και εδώ, Γιώργο, φαντάζομαι να μην εξαντλήσει. Όταν κάποιος είναι 30 χρόνια σε μια περιοχή, θα βγουν δεν μπορεί να κάνει σωστό έλεγχο, κύριε Χριστόπουλε. Θα βγουν ελεκτικές εταιρείες, είναι τα φορολογικά πιστοποιητικά. Μάλιστα. Και έτσι, λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο το δημόσιο θα έχει άμεστους φορολογικούς. Πάμε στο διατάφτα. 15 Φεβρουαρίου με τα προσωπικά θα μας έτοιμοι. Όχι θεωρίες, τώρα έχουμε φόρους εδώ. Είναι 20 μέτρα η Τρόικα. Ήρθε η Τρόικα στο ΚΕΠΙΟ. Είναι πρακτικός άνθρωπος. Στο ΚΕΠΙΟ ήρθε η Τρόικα. Ήρθε και... Τι λάθος βρήκε στο ΚΕΠΙΟ η Τρόικα. Δεν είναι θέμα λαθών. Έχουμε ένα πλάνο που αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και προχωράμε με αναβαθμίσεις. Τι σημαίνει αναβαθμίσεις υπηρεσιών, να πιάνετε αυτό που κλέβει, τι. Όχι, βάλαμε 15 νέες υπηρεσίες, 31 δωδεκάτου. Τι σημαίνει 15 νέες υπηρεσίες. Σημαίνει δηλώσεις, τροποποιητικές του ΦΠΑ, δηλώσεις του Κουβουσού, όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να πας στη ΔΟΗ, τώρα μέσα από το ίντερνετ, ο λογιστής από το πρόγραμμά του τις κάνει. Μάλιστα. Και μειώνει την ταλαιπωρία. Γιώργος, και προς αυτή την κατεύθυνση με πολύ μονοσήματα και πολύ τηλεγραφικά λέω το εξής, ότι αυτή η δουλειά που κάνει τώρα ο Γενικός, ο κ. Θεοχάρης, που βρισκόμαστε πολλές φορές σε κόντρα, μου λέει τώρα όσο γράφαμε να κάνουμε πρόταση. Φοροτεχνική, η ομοσπονδία μας, όλες οι ενώσεις, πώς θα δουλέψουμε φέτος για τους ζωούς. Όλο προτάσεις ακούω και ξέρω ότι αυτή η χώρα, κύριε καθηγητά, όλο και λιγότερα. Εάν από το σπίτι. Έχουν περάσει 30 χρονικά νομοσχέδια από το ρεπορτάζ, κύριε Χριστόπουλε. 30 έχω κάνει. Οι ουρές της εφορίας, έχω επεξεργαστεί 30 χρονικά νομοσχέδια και η χώρα επτωχεύει. Συμφωνώ, αλλά 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις ηλεκτρονικά υποβλήθηκαν πέρσι. Έζησα υπουργό οικονομικών. Όχι για τους ελεύθερους. Έζησα, κύριε Χριστόπουλε, κύριε Γενικέ, υπουργό οικονομικών, που άλλαξε 12 φορολογικά νομοσχέδια. Έτσι. 12 φορολογικά και του έλεγα, δεν έχεις το Θεό σου. Γιώργο. 12 άλλαξε. Επειδή θα φύγω σε και λίγο. Και βέβαια τώρα διάβασα, είναι εκεί που έχω μια πρόσκληση. Και το ξέρω. Για να πάμε εδώ. Να το πω. Και θα σας πάω, κύριε Χριστόπουλε, και Γενικέ μου, θα σας πάω και στις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ναι, καθώς και οι ειδήσεις τρέχουν. Τρία είναι τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε. Περισσότεροι από 200 νεκροί από το ψύχο σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είναι το πρώτο θέμα που βλέπουμε στο sky.gr. Δεύτερο και τρίτο θέμα, συνεχίζονται ήδη αντιλώσεις στην Αίγυπτο, καθώς για δεύτερη μέρα πολιορκούν το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου. Και έτσι, τρίτο θέμα, η Χάγια αναγνωρίζει στην Γερμανία την αρχή της ετεροδικίας. Ακριβώς. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κυρίως Γιώργο, θα παραμείνουμε στο καιρικό, διότι θα πάμε και στα δικά μας θέματα. Μισό λεπτό. Στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει... με ζωντανές συνδέσεις, κύριε Γενικέ. Υπάρχει η καταιγίδα των φόρων. Κύριε καθηγητά, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Χριστόπουλο που σήμερα ήταν μαζί μας. Να σε ευχαριστήσω. Είναι... Και επειδή είπες για αλλαγές, ναι, απλώς επειδή επάνω στο τραπέζι σου είναι μια πρόσκληση, γιατί στη Χαλκίδα έχω ένα σεμινάριο. Μάλιστα, και λέει επάνω ως τίτλο Διετία 2010-2011, η διετία των μεγάλων φορολογικών αλλαγών. Το πανόραμα. Είναι υποχρεωμένοι και οι πολίτες, αλλά κυρίως οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί όλοι, να ανοίγουμε 24 ώρες 24 τις τεράστιες αλλαγές. Και προς αυτή την κατεύθυνση, να ευχαριστήσω το Γενικό. Σας ευχαριστώ διότι θερμά. Θέλουμε να έχουμε συνεργασία μαζί του, διότι φέτος μας περιμένει πολλή δουλειά. Οι δηλώσεις στις εφορίες, οι τόσες πολλές δηλώσεις, όχι μόνο οι φορολογικές. Έχουν τρελάνει τον κόσμο τώρα. Έχουν τρελάνει τον κόσμο. Λοιπόν. Δηλαδή, ο κόσμος πια πόσα χαράτσια τυπώσετε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αρκετά. Πόσα. Σε αριθμό εκτυπώσεων, ναι, κάθε χρόνο η Γενική Γραμματέα τυπώνει γύρω στα 28 εκατομμύρια και μέτρα. Και τώρα πόσα τυπώσατε. Και φέτος 33 εκατομμύρια. 33, φίλες και φίλοι. 33 εκατομμύρια μέτρα χαράτσια διαστόματος του Γενικού σε 10 εκατομμύρια έντρες. Δεν είναι όλα χαράτσια, προς Θεού. Τι είναι. Δεν είναι όλα χαράτσια, είναι και τα καθαριστικά. Είναι, μιλάω για όλες τις εκτυπώσεις Γενικής Γραμματείας. Χαμός, απλώς κυρίου. Σημαίνει κύριε, ότι είχαμε μια λοιπόν, αύξηση. Μέχρι να πάω, Γιώργο, στην κάρτα θέλω να σας μεταφέρω. Πάμε Θεσσαλονίκη. Μάγδα, πάμε Θεσσαλονίκη. Κάστε λίγο. Πάμε να δούμε τον κόσμο με τα χαράτσια στα χέρια. Διότι εδώ, οπ, καλημέρα και πάλι στη Θεσσαλονίκη μας. Έλενα. Κτηνοτρόφοι από τις Μάνδρες και από το χωριό Επτάλοφος του Κιλκής, ναι, έχουν έρθει μαζί μας σήμερα εδώ πέρα για να μας δείξουν τα υπέρογκα ποσά στο ειδικό τέλος που τους έχουν έρθει για, όχι για τα σπίτια τους, αλλά για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Κάτι το οποίο είναι τελείως παράνομο, όπως λέει και ο δικηγόρος τους και έχει αναγνωρίσει και η ίδια. Ήδη δεν θα έπρεπε να πληρώνουν αυτό το ίδιο τέλος για τις κτηνοτροφικές μονάδες και ήδη Ελένη έχουν χάσει και τον ύπνο και μάλιστα το ξύπνο. Τι τα ποσά. Ναι. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ που βλέπετε εδώ πέρα έχει ως συνολικό ποσό 5.500 ευρώ οφειλή.
Το ειδικό τέλος αναγράφεται υπογραμμισμένο με το φωσφορούχο το μαρκαδόρο 3618. Κύριε Ελευθερία, τι πόσο έχετε εσείς? 3250 έχω. 3250. 4802. 4800. 3755. Τι καμπάνες είναι αυτές? 2320. Τι καμπάνες είναι αυτές, Γενικέ? Μάλιστα. Τι να σας πω. Τι καμπάνες είναι αυτές? Σε ακούμε, Ελένη, σε ακούμε. Είναι αυτό το ειδικό τέλος μέσω της ΔΕΗ. Είναι για στάβλους και γιατί άλλο? Για κτηνοτροφικές μονάδες. Για κτηνοτροφικές μονάδες μόνον. Και μιλάμε για μία μόνο περίπτωση. Οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι κτηνοτρόφοι που το βλέπουμε μονομένα. Έχουν χάσει τον ύπνο τους, δεν έχουν προσφύγει ακόμη για στη δικαιοσύνη. Για να τους ακούσουμε, Ελένη μου. Και οι ίδιοι τι να κάνουν. Για να ακούσουμε έναν έναν. Έχουμε το δικηγόρο. Έναν, την κυρία Ελευθερία εδώ πέρα που δίνει καθημερινά μάχη με τα ζώα. Για να γεια σου Γιώργο μου και καλορίζικο στην καινούργια εκπομπή που έκανες. Να είσαι καλά. Αυτό που θέλω να πω εγώ σαν κτηνοτρόφος είναι ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι εγκληματικό. Κάποιος από το πάνελ εκεί είπε ότι αυτό που συμβαίνει έγινε κατά λάθος. Το λάθος σε εμάς έγινε από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μας βεβαίωσε ότι στην αρχική ημερομηνία του Σεπτέμβριου εμείς είχαμε όλοι ρεύμα γεωργικής χρήσης. Ας πάρει την ευθύνη και ας διορθώσει το λάθος η ΔΕΗ τώρα. Πόσα λεφτά σου ήρθαν να πληρώσεις, κορίτσι μου, πόσα λεφτά? 3250. Τάχεις. Και είστε και καθόλου νόμιμοι, έτσι? Όλοι είμαστε με οικοδομικές άδειες για την μειοστάσια. Δεν είμαστε τυχαίοι στο επάγγελμα. Όλοι είμαστε κτηνοτρόφοι με σχέδια βελτίωσης. Έχουμε κάνει αγώνα για αυτό που κάνουμε. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Τα χρήματα δεν τα έχουμε για να τα πληρώσουμε τώρα. Φυσικά και δεν τα έχουμε. Τώρα οι στάβλοι γίνανε παλάτια, γλυκιά μου κυρία, διότι 5.000 ευρώ δεν πληρώνει ούτε το πιο καλύτερο ακίνητο στην Ελλάδα. Να ρωτήσουμε τι απάντηση είχατε από την ΔΕΗ. Μισό, στον κόσμο, στον κόσμο. Βεβαίως, στον κόσμο. Στον κόσμο. Να μας πούν τι τους είπαν από την ΔΕΗ και να δούμε τι μας πει και εκείνος γενικός. Καλημέρα. Έλα, Μάγδα. Καλημέρα. Καλώς το παλικάρι. Μας είπανε από τη ΔΕΗ ότι να προσφύγουμε στην αρμόδια ΔΟΗ. Η ΔΟΗ δεν αναλαμβάνει τέτοια και μας είπαν ότι θα το συμψηφίζουν να το πληρώσουμε εμείς αυτό. Εμείς δεν πρόκειται να το πληρώσουμε αυτό το πράγμα. Σε πόσο... Διότι κάθε χρόνο... Πόσα λεφτά σου ήρθαν εσένα να πληρώσεις? 2.231 και 25 λεπτά. 2.231 και 25 λεπτά. Πάμε στον επόμενο κύριο. Να μας πει ένα τον καημό του εδώ και τον πόνο του. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα. Πόσο σας ήρθε εσάς? 3.618. 3.618. Με τίποτε. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Πάμε πρώτα στη... Ναι. Πάμε να μας πει ο κόσμος πόσο ήρθε. Και σε άλλους, Ελένη μου. Γεια έλα. Σας. Εδώ δεν έχουμε να φάμε οι ίδιοι. Θα πληρώσουμε τα ποσά αυτά. Αν είχαμε τα ποσά, ίσως τα πληρώναμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε τα ζώα μας να ταΐσουμε. Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, τα ζώα μας ψοφάνε από τον καιρό. Αντί να μας πούνε πώς να ταΐσουμε τα ζώα μας, μας λένε να πληρώσουμε λογαριασμούς τους οποίους είναι άδικο. Πάμε τον κύριο Στεριώτη οπωσδήποτε στο τηλέφωνο. Υποχρεωτικά ο κύριος Στεριώτης. Ωραία, θα πάμε στο δικαιωμα. Η κυρία, Ελένη. Πάμε στην κυρία να δούμε τι ακριβώς έχει να μας πει. Κυρία δίπλα μας, την κυρία Αγγελική, η οποία έδωσε πάρα πολύ μεγάλη μάχη για να κρατήσει αυτή την κτηνοτροφική μονάδα. Τώρα και τα παιδιά της, από ό,τι μας λένε, είναι αναστατωμένα. Καλημέρα, όλη κυρία Αγγελική. Όλη η οικογένεια, έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Σε αυτές τις δουλειές δώσαμε τη ζωή μας, τα όνειρά μας, να προχωρήσουμε, να ζήσουμε την οικογένειά μας. Και αυτοί έρχονται μέσα σε μια νύχτα να τα διαλύσουν όλα. Είναι η καταστροφή μας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Θέλω το εξής, κύριε Γενικέ, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι οι στάβλοι εξαιρούνται αυτού του χαρατσιού, έτσι δεν είναι? Εάν έχουν κάνει τις ενέργειες για το συμψηφισμό με τη ΔΟΗ, άρα σε επόμενο λογαριασμό θα συμψηφιστεί αυτή η οφειλή. Μάλιστα. Το μόνο που μένει είναι για να είναι ήσυχοι, εφόσον προφανώς δεν έχουν να το πληρώσουν, είναι να σιγουρευτούν ότι δεν θα τους κοπεί το ρεύμα. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ απλά με αυτή την έξι. Μα πήγανε στη ΔΕΗ και η ΔΕΗ τους έλεγε άλλα ντάλλον. Και η εφορία δεν αναλαμβάνει, λέει. Όχι, μια στιγμή. Η εφορία τους είπε για την πληρωμή και αν θέλετε λίγο θα το εξετάσουμε με τις ελληνικές υπηρεσίες. Επειδή το θέμα είναι λεπτό, κύριε Γενικέ, κάποιος από τη ΔΕΗ, δηλαδή ζητώ χάρη από τον εκπρόσωπο της ΔΕΗ, τον ευγενέστατο, τον κύριο... Το κύριο Στεριώτη. Ελπίζουμε ότι σε ένα-δύο λεπτά θα τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να απαντήσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί Γιώργο, το θέμα κύριε Γενικέ δεν είναι ότι είναι μόνο αυτοί οι κύριοι που έχουμε βγάλει από τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα αφορά όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη ως την άλλη. Είναι χιλιάδες οι αγρότες που έχει έρθει το χαράτσι και πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα ζήσουν και θα φάνε, ή θα πληρώσουν το χαράτσι. Ένα από τα δύο.
Αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΔΕΗ, κύριε Θεογάρη. Αυτό που ζούμε τώρα, αυτό το πράγμα, 5.000 ευρώ για ένα σταύλο. Είναι δυνατόν ποτέ. Τα πρόβατα να τα πω, λέγει, όλα δεν θα κάνουν 5.000 ευρώ. Ναι, ναι. Έχουμε και ναι, τον δικηγόρο Γιώργο για να μας ενημερώσει πώς έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία. Από τον καλημέρα σας. Την Τετάρτη που πέρασε, το δικαστήριο του Μονομελές Πρωτοδικείου Κιλκής έδωσε ως εντολή ως κατεπήγον μέτρων την απαγόρευση διακοπής. Γιατί αυτό που γίνεται είναι πέραν του νόμου και αυθαίρετο. Μάλιστα. Ενώ το λάθος αφορά την ΔΕΗ. Ναι. Η διόρθωση, η εγκύκλωση που έχει βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την προκαταβολή του ποσού που αναγνωρισμένα είναι λάθος. Αυτό πραγματικά είναι μια ευθεία και αυθαίρετη επίθεση στους τελευταίους παραγωγικούς θύλακες του νομού Κιλκής που είναι η κτηνοτροφία. Πραγματικά. Η ενέργεια αυτή δεν στηρίζεται ούτε στο νόμο η απέτηση για προκαταβολή του ποσού, όταν μάλιστα η ίδια η ΔΕΗ συνομολογεί το λάθος της. Και το Υπουργείο, αντί να προβλέψει μια γρήγορη και ταχεία διαδικασία, προβλέπει την προκαταβολή του ενός ποσού που αναγνωρισμένα δεν πρέπει να πληρωθεί. Ερώτημα, τέτοια χαράτσια σε πόσες χιλιάδες έχουν έρθει? Αυτή τη στιγμή στο νομό Κιλκής πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από 120 κτηνοτροφικές μονάδες και έρχονται και ακόμα δεν υπάρχουν περιπτώσεις μεμονωμένες που δεν έχουν ενημερωθεί και οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Εδώ τώρα πια. Μάλιστα η ΔΕΗ. Ναι. Ο Σταύλος έγινε παλάτι, ΔΕΗ, βρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εάν πιάσετε σπίτια στην Εκάλη, στην Κηφισιά, στο Πανόραμα, στη Μύκονο, σε πανάκριβες περιοχές, 5.000 ευρώ χαράτσι δεν έχει πληρώσει κανένας. Να, θα το πει και ο Γενικός. 5.000 χαράτσι έχει πληρώσει κανείς. Είναι προφανές ότι είναι θέμα των τετραγωνικών. Κάναμε τους σταύλους, τους κάναμε παλάτια, βρε παιδιά. Αυτές οι μονάδες είναι τετραγωνικές. Μόνο στην Ελλάδα έχει συμβεί αυτό. Κύριε Γενικέ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι μπορούμε να κάνουμε, εσείς τι μπορείτε να κάνετε? Κοιτάξτε, από πλευρά αυτό που σας μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι τη Δευτέρα θα μιλήσω με τις κεντρικές υπηρεσίες. Σας παρακαλώ. Τις οδηγίες που έχουν δώσει στις ΔΟΗ, ναι, για να μπορέσει να γίνει αυτός ο ψηφισμός. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί το ρεύμα αυτό, να το ξέρουν και με τα τελευταία που πρέπει να δώσει εντολή το Υπουργείο Οικονομικών για να κοπεί το ρεύμα. Δεν χρειάζεται ούτε η δικαστική οδός, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτή, αν θέλετε, βοηθάει. Και θα δούμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Μήπως κάτι μπορεί να κάνουν οι κεντρικές υπηρεσίες να επιτεθούν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, ναι, για τον κύριο Γενικό να τονίσω το εξής. Ότι όπως η εγκύκλειος, η 12-11, προβλέπει την διαδικασία συμψηφισμού, αλλά με την απέτηση προκαταβολής, εδώ ας γίνει η διαδικασία χωρίς την προκαταβολή. Και αν κριθεί ότι το ακίνητο δεν είναι κτηνοτροφικό, ας επιβληθεί το πρώτο στο τέλος. Σωστό, αλλά αυτό να μην είναι ως προϋποτούμενο η προκαταβολή του ποσού. Είναι σωστό. Είναι η κοινή λογική. Είναι σωστό. Ελένη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Και είναι στην η Ελένη Ιατρού από Θεσσαλονίκη. Και πάμε στα θέματά μας σιγά σιγά, διότι εδώ τώρα πια, κύριε Κότση, αυτή η εφορία είναι απίστευτη, έτσι, ε? Όχι, αυτό δείχνει είναι φοβερό, έτσι. Πόσο πρόχειρα ναι, ελήφθη αυτό το μέτρο. Μάλιστα, ακούσαμε σε ένα βράδυ. Μα το είπε και ο οικονόμου. Ο οικονόμου είπε, βάλαμε το χαράτσι στη ΔΕΗ, μέσω ΔΕΗ, γιατί το κράτος, αυτό το πανάθλιο κράτος δεν εισέπραξε ούτε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Χαμογελάτε, κύριε Γενικέ, έτσι. Αυτό είναι απίστευτη ανικανότητα του κράτους, έτσι. Και μετά περιμένουμε. Αυτά βλέπει η Τρόικα και λέει μέτρα, 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 μέτρα. Χαλασμός κυρίου. Γιατί δεν εισπράχτηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας? Γιατί δεν εισπράχτηκε το ΕΤΑΚ του 9? Και γιατί τώρα να τρώνε στο κεφάλι Έλληνες τόσους φόρους? Το ΕΤΑΚ του 9. Αυτό δεν αφορά εσάς, γιατί είστε φρέσκος και καινούριος. Δεν έχει σημασία, υπάρχει μια συνέχεια στη δημόσια διοίκηση. Ακριβώς. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Αρχίζουμε τα δύσκολα τώρα, φίλες και φίλοι. Γιατί δεν εισπράχτηκε λοιπόν αυτό το χαράτσι, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, δεν εισπράχθηκε το ΕΤΑΚ? Και θα έρθουν όλα μαζεμένα τώρα. Θα έρθει ΕΤΑΚ, θα έρθει ΤΑΠ, θα έρθει ΤΙΠ, θα έρθει ΤΟΠ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν τώρα να γίνουν αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, να τα πούμε όμως σε μια σειρά. Ελάτε. Λοιπόν, το ΕΤΑΚ στη συντριπτική του πλειοψηφία έχει εισπραχθεί. Μένει ένα πολύ ελάχιστο μέρος και κυρίως μηδενικές. Το 9. Το 9. Το 12. Εγώ δεν λέω ότι έχει γίνει σωστά αυτό το πράγμα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βάλω τουλάχιστον τα γεγονότα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Το 10 και το 11 δεν έχει εισπραχθεί. Η Γενική Γραμματεία αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να εισπράξει σε μεγάλο βαθμό. Κάνει τον προγραμματισμό της, ώστε να, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, να μπει πότε θα πρέπει εδώ να σταλεί. Εδώ κάθε 15 μέρες τυπώνεται και χαράτσι καινούργια, έτσι δεν είναι? Τώρα θα έρθει το διπλό του μέσω ΔΕΗ. Τον Απρίλιο δεν θα έρθει η δεύτερη δόση? Το 12. Ναι. Όχι, ναι. Θα ξεκινήσει το 2012. Δηλαδή την ώρα που θα πει. Σε πέντε δόσεις. Μπράβο, σε πέντε δόσεις. Κύριε Γενικέ, να σας ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ενώ εξαιρούνται από το χαράτσι, έχουν πάει και το έχουν πληρώσει. Αυτοί θα πάρουν χρήματα πίσω. Ναι.
Ποιος το εγγυάται αυτό. Έχει, έχουν τη δυνατότητα. Σε μια εποχή που δεν πληρώνεται ναι. τίποτα. Έχουν τη δυνατότητα. Όχι, θα πάνε στη ΔΟΗ. Σε ψηφισμού. Στη ΔΟΗ. Η ΔΟΗ ναι. Θα βγάλει επιστροφή. Αν έχουν το αποδεικτικό ότι το πλήρωσαν το λογαριασμό κτλ., θα πάρουν τα χρήματά τους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μάλιστα. Εάν πληρώσουμε την πρώτη. Εάν κάποιο πληρώσει την πρώτη και στη δεύτερη έγινε το τσαφ στη ζωή, έχασε τη δουλειά του, τούτη είχε μια αναποδιά. Δεν την πληρώνει τη δεύτερη. Θα πάει η εφορία του πάρει το σπίτι. Όχι. Γιατί η εφορία δεν θα χάσει ο έφορος τα δικαιώματά του, να το ξέρετε. Ο έφορος θα πει: δεν πλήρωσες, κύριε Χιόνι, το χαράτσι. Τι έχεις, σπίτι, οικόπεδο, αυτοκίνητο, αναγκαστικά μέτρα. Είναι έτσι, δεν είναι. Κοιτάξτε. Ειδικά... Αν δεν είναι έτσι, μας το πείτε. Όχι, αν είναι. Ή είναι ή δεν είναι, να μας το πείτε, να ξέρει ο κόσμος. Για να σας το πω. Να πάω να δανειστεί από τον κόσμο. Να μου αφήσετε λίγο να σας το πω. Θα χάσει για 200 ευρώ το σπίτι του. Όχι, δεν πρόκειται κανένας να χάσει για 200 ευρώ το σπίτι. Έχουμε δει και χειρότερα. Συνέβη σε κανονικούς φόρους, σε άλλους φόρους για 200 ευρώ να σου πάρουν το σπίτι σου. Σε φόρο εισοδήματος. Για 200 ευρώ πήραν το σπίτι σου. Αυτός... Για 200 ευρώ κάνει η εφορία ό,τι κάνει για 200 ευρώ. Σε φόρο εισοδήματος, σε ΦΑΠ. Σε τέλος. Στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ένας δεν έχει το χέρι του, άλλος δεν έχει το πόδι του, άλλος τον, άλλος τ' άλλο. Γιατί τους καλούν κάθε χρόνο και τους λένε: περάστε από επιτροπή να αποδείξετε ότι δεν έχετε χέρι, δεν έχετε πόδι, δεν έχετε μάτι, προκειμένου να έχετε μειωμένη εισφορά σε αυτό το φόρο. Εδώ... Δεν αρκεί μια φορά ένας θα δείξει το χέρι του ότι δεν το έχει. Εδώ αγγίζουμε το θέμα με τις αναπηρίες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πρέπει είναι κάποια ένα τεράστιο στιγμή... θέμα. Μην το αφήνετε έτσι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Μαραγκό. Θα συναντήσει τον κύριο Μαραγκό. Ακριβώς. Ο οποίος ταλαιπωρείται είναι ένας εξ αυτών. Καλημέρα κύριε Μαραγκέ. Καλή σας μέρα. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς τι περίπτωση έχετε? Ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και το σταθμό σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ στη μητέρα μου, η οποία... που είναι 84 ετών και με ποσοστό αναπηρίας 80%. Και υπάρχει, τι ζητάει η εφορία από αυτήν την γυναίκα? Ναι. Λόγω οικονομικής αδυναμίας πλήρωσε το λογαριασμό της ΔΕΗ, ναι. χωρίς το ειδικό τέλος, τα έξοδα διαβίωσης που έχει, λογαριασμοί της ΔΕΚΟ από πληρωμή στεγαστικού δανείου, ναι. για το συγκεκριμένο σπίτι. Μάλιστα. Και με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για να υπολογιστεί το τέλος με 0,5 ευρώ, μάλιστα. λόγω αναπηρίας, τα κατέθεσε στην αρμόδια ΔΟΗ του Κορυδαλλού. Μάλιστα. Η μητέρα μου ζήτησε όχι τη διαγραφή του τέλους, αλλά τη μείωση για να συνεισφέρει και αυτή μάλιστα. στη δύσκολη μάλιστα. στιγμή που είναι η πατρίδα μου. Μάλιστα. Να σημειώσω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για συνολική ακίνητη περιουσία κάτω από 150.000 ευρώ και αφορολόγητο κάτω από τα 12.000 μάλιστα. ευρώ. Και... Η απάντηση του διευθυντή της ΔΟΗ είναι ότι δεν γίνεται δεκτή η αίτηση. Γιατί? Γιατί δεν έχει πληρώσει το ειδικό τέλος και για να επιστραφεί το ποσό πρέπει να το πληρώσει πρώτα. Εδώ θα ήθελα να πω η πολιτεία, όχι μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλους τους συμπολίτες μας που είναι ανάπηροι με ποσοστό 80%, δεν έπρεπε να προβλέψει με την ανάλογη ευαισθησία να γίνεται η διόρθωση του ποσού μάλιστα. και να καταβάλλεται αυτό που πραγματικά αναλογεί. Σαφής. Μία τελεία εδώ. Μία τελεία. Θα πάμε στην Κρήτη. Είναι ο συνάδελφός μας ο κύριος Διονέλης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Ναι. Όλα καλά. Τι κρατάς? Έχω να σας δείξω για το θέμα που συζητάμε. Ναι. Κρατάω δεκάδες λογαριασμούς. Εσύ έγινες ταχυδρόμος. Φωτοτυπίες λογαριασμών. Ναι. για τους οποίους έγινες. Έχει πληρωθεί μόνο, ναι. μόνο το ρεύμα και όχι το χαράτσι ναι. της ΔΕΗ. Εδώ στο κιόσκι των πολιτών κατά του χρέους, στο Ηράκλειο, στην κεντρική πλατεία, έχουν περάσει χιλιάδες ανθρώπων. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχει δώσει μόνο το λογαριασμό με το ρεύμα και όχι το χαράτσι αυτή τη στιγμή είναι 5.897 καταγεγραμμένοι μάλιστα. σε υπολογιστή που έχουν στήσει εδώ οι πολίτες του Ηρακλείου. Και πλέον υπάρχει ένα πολύ μαζικό κίνημα που λένε δεν πληρώνω. Είμαι με τον κύριο Γιάννη Μουντουφάρη, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλές ώρες στο κιόσκι εδώ και έχει ακούσει πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων, πονεμένες ιστορίες εδώ στο Ηράκλειο που δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το χαράτσι ούτε το ρεύμα δεν έχουν, κύριε Γιάννη. Δυστυχώς, δυστυχώς. Έχω καλημέρα ακούσει σας. Τέτοια πράγματα ναι. που έχω φρίξει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να πληρώσουν, όχι δεν θέλουν να πληρώσουν, έτσι. Και τα δύο. Αλλά στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει τεράστια δυστυχία. Θα σας αναφέρω μόνο μια περίπτωση. Ήρθε προχθές ένας γέροντας 76 χρονών μαζί με τη γυναίκα του. Και μου λέει καλημέρα Μπαρμπαγιάννη, έτσι με φωνάζουν εδώ. Ναι. Καλημέρα. Σήκω να με φτύσεις, μου λέει. Του λέω γιατί, έχουν προηγούμενα. Όχι, μου λέει. Σήκω να με φτύσεις γιατί μια ζωή δούλευα τίμια και περίμενα ότι στο τέλος της ζωής μου θα έπαιρνα μια σύνταξη να ζήσω αξιοπρεπώς και αυτή τη στιγμή
Το μόνο που έχω να κάνω είναι να βρίζω τον εαυτό μου που ήμουν τίμιος και δεν ήμουν κλέφτης από τις κυβερνήτες μας. Μάλιστα, και αυτοί οι οποίοι... Να... Κατάλαβα πλήρως. Ευχαριστώ την Κρήτη. Εάν μπείτε μία ώρα, ναι, μία ώρα στο κιόσκι, θα φύγετε άρρωστος. Έτσι. Έρχεται κόσμος καθημερινά, αφήνουν, ακούτε ιστορίες πει... ανθρώπων. Το δεν μπορώ είναι. Όχι, δεν θέλω. Το δεν μπορώ είναι. Ευχαριστώ την Κρήτη. Το δε... και το δεν μπορώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κρήτη για το ρεπορτάζ που μας έδωσε. Γιώργο, βγάζουμε περιπτώσεις, ναι, και θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα και στη Φλόρινα, στον κύριο Βασίλη Χρυσοχοΐδη, να μας πει τι γίνεται στη Φλόρινα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κύριε Χρυσοχοΐδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Καλημέρα, κύριε Φτιά. Καλημέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, τι θερμοκρασίες έχουμε σήμερα? Δόξα τω Θεώ, σήμερα δεν είναι πάρα πολύ καλά τα, δεν είναι άσχημα τα πράγματα, αλλά από τις 22 Δεκεμβρίου, κύριε Αυτιά, έχουμε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν συνεχώς. Εγώ θα πω κάτι, ότι στην Φλόρινα και να έχουν χρήματα να πληρώσουν το χαράτσι, ναι, οι άνθρωποι, αν το πληρώσουν, μετά δεν θα έχουν χρήματα να βάλουν πετρέλαιο. Κύριε Γενικέ, είναι μεγάλη για σας τα λέει. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Είναι τεράστιο το θέμα. Και πετρέλαιο μεγάλες ανάγκες και για τα παιδιά και για την οικογένεια και χίλια δυο προβλήματα. Γιατί είναι βαρύς ο χειμώνας. Η οικογένεια χρειάζεται 800 ευρώ το μήνα, ναι, για να βάλει πετρέλαιο και να ζεσταθεί. Πείτε μου λοιπόν εσείς, εάν πληρώσουν τα χαράτσια, πώς θα περισσέψουν χρήματα για να ζεστάνουν τα παιδιά τους, να ζεστάνουν τους γέρους ανθρώπους, να ζεσταθούν τα σχολεία, να ζεσταθούν τα νοσοκομεία? Τα σχολεία ήταν μια εβδομάδα κλειστά, όχι επειδή ήταν τόσο υπερβολικό το κρύο, γιατί έχουμε μάθει να ζούμε σε αυτές τις πολιτικές συνθήκες, αλλά τα χρήματα που θα ξοδευόταν για να ζεσταθούν τα σχολεία, ναι, δεν θα επαρκούσαν μετά για να συνεχίσουμε να βγάλουμε όλη τη χρονιά. Έχετε και με το νοσοκομείο είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Με μείον 9 βαθμούς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν χειρουργημένοι, βαθιά, βαριά, με συγχωρείτε, άρρωστοι, και όμως μένανε μέσα στο νοσοκομείο με μείον 9 βαθμούς. Λοιπόν, και άλλο ένα πρόβλημα σημαντικό που έχετε για να σας κλείσουμε και να σας χαιρετήσουμε είναι και η αύξηση της βενζίνης που από ό,τι βλέπω εδώ εσείς πηγαίνετε στα Σκόπια για να βάλετε βενζίνη. Λογικό δεν είναι, όχι μόνο η βενζίνη, για όλα τα πράγματα. Δηλαδή η διαφυγή του ΦΠΑ, αν το σκεφτεί το κράτος, το ΦΠΑ που φεύγει στο εξωτερικό για τρόφιμα, για καύσιμα, μπράβο, για ρούχα. Τα λόγια ο κύριος Γκότσης και ο κύριος Χιόνης. Φλόρινα, θα εισπράττουν από τη Φλόρινα. Έτσι όπως το λέτε είναι. Ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ, ναι, το οποίο παράγει ρεύμα και δίνει σε όλη την Ελλάδα. Έχει, η Φλόρινα έχει γίνει κρανίου τόπους από τα ορυχεία τα οποία βγάζουν το λιγνίτι για τα εργοστάσια αυτά. Ποια είναι τα αντιποδοτικά ωφέλη της Φλόρινας? Κανένα. Μάλιστα. Μια θέρμανση ακούμε εδώ και 15 χρόνια. Όταν τα κόμματα παίρνουν 5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν ερευνητικά προγράμματα, για να γίνει η τηλεθέρμανση στη Φλόρινα χρειάζονται τα μισά, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Ούτε τα μισά, για να λυθεί το πρόβλημα. Για μια τα και κόμματα κάτι. Βρίσκονται λεφτά. Για τους κατοίκους Βορείου Ελλάδος δεν βρίσκονται λεφτά. Έτσι, και όταν ακριβώς το πεις αυτό στο κόμμα, στο οποιοδήποτε κόμμα σου λέει λαϊκίζεις. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Να μπορείτε να μας δείξετε κάτι από Φλόρινα? Είναι για εύκολο. Να πάμε έτσι με όμορφη εικόνα, θέλουμε να πάμε σε διάλειμμα. Να σας δείξω. Τι θα μας δείξετε? Α, για εδώ να δούμε. Είμαστε. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Καταπληκτικά. Καλημέρα στη Φλόρινα. Καλημέρα στους φίλους μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσοχοΐδη. Πάμε σιγά σιγά, γιατί καλή συνέχεια από τώρα έως τις 10.30 θα δούμε τα μέτρα. Μέτρα, κύριε Χιόνι. Ωραίο όνομα έχετε, χειμωνιάτικο Χιόνι. Είναι επίκαιρο. Με τον κύριο Γκότση εδώ και τον Γενικό Γραμματέα θα δούμε τι ζητούν, γιατί τα ζητούν και είναι ενδεικτικό αυτό που σήμερα σημειώνουν όλες οι εφημερίδες, ότι ή μπαίνει υπογραφή, παίρνουμε τα λεφτά ή τέλος. Δύο χρόνια πάντως αυτό το πράγμα κάνουμε. Κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, ναι, ή. Αυτό είναι. Θα δούμε λοιπόν αν αυτό το ή είναι το τελευταίο. Έτσι, κύριε Γκότση. Εγώ βλέπω τώρα μπήκα και γίνεται κόλαση, ενδιάμεσα στο, ναι, στο Financial Times Deutschland. Τα δύο πρώτα θέματα είναι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Το ένα το οποίο κυρίως θέλω να επισημάνω είναι ότι οι Έλληνες, λέει, αποταμιεύουν στο σπίτι τους δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μέγα λάθος. Αυτό το είπε ο κύριος Βενιζέλος. Και το αναπαράγουν είναι, τα δύο. Αυτό είναι μέγα λάθος αυτό. Το είδα και στην Καθημερινή σήμερα για αυτό. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και το δεύτερο είναι ότι οι Έλληνες κάνουν τους δανειστές τους να τρέμουν αυτή τη στιγμή. Επειδή δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τις μεταρρυθμίσεις τα προβλήματα. 49 δις βρίσκονται σε θηρίδες και σε ντούκια, φίλες και φίλοι. Και βέβαια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αν βάλεις λεφτά στο σεντούκι, θα έρθει από το παράθυρο ο φιλαράκος και θα γίνει μετά καπνός. Για όπου μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ είμαστε.
Θα δούμε τι μέλη γενέστε σε μία ώρα η μεγάλη σύσκεψη των υπουργών. Ο Βενιζέλος μία μισή ώρα τέλειωσε χθες. 12 ώρες τον είχε κάτω ο Τόμσον. Λέγαν 12 ώρες. 12 ώρες ρε παιδιά. Είναι δύσκολες. 12 ατέλειωτες ώρες. Είναι πολύ κρίσιμα όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε. Πάνω απ' όλα ο πολίτης. Προσέξτε. Οι ανάγκες του κόσμου. Οι μεγάλες ανάγκες. Αυτό που λένε οι καθηγητές είναι το εξής. Πόσο άλλο θα είναι στην πρέσα ο Έλληνας. Πόσο άλλο θα δίνει ο Έλληνας. Θα δίνει. Ποιος? Ο συνεπής. Αυτός που δήλωνε 7.000 ευρώ και έχει 2 εκατομμύρια στην Ελβετία, αυτόν πρέπει να πιάσουνε. Να πληρώσει τα μισά σε φόρο, ώστε να ελαφρυνθεί και να αποδοθεί φορολογική δικαιοσύνη και στον έντιμο. Έτσι είναι, κύριοι καθηγητές. Βέβαια, γιατί κοιτάξτε, το είπε προηγουμένως ο κύριος Γκότσης, υπολοιπόμεθα πολύ το φορολογικό εισόδημα από αυτό το οποίο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχουμε μια άκρατη επιβάρυνση σε ανθρώπους που δεν μπορούν. Έτσι ακριβώς είναι. Θα δούμε και τα μέτρα, θα δούμε τα 20 μέτρα της Τρόικας. Μέτρα και πάρα πολύ σκληρά. Γρήγορο διάλειμμα, είναι Σάββατο. Έχουμε νότια. Να τα πούμε και για τα αγροτεμάχια, κάνετε αποκάλυψη να τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε και τα αγροτεμάχια. Τα βρήκατε τα αγροτεμάχια. Μην τα ξεχνάμε. Τα βρήκατε. Τα έχουμε βρει και θέλω να τα πούμε. Τα χάσατε. Γιατί κάνατε μια αποκάλυψη. Να τα συζητήσουμε. Τα χάσατε το Δεκέμβριο και τα ξαναβάλατε τον Ιανουάριο. Είναι έτσι, δεν είναι? Δεν χάθηκαν, αλλά μπήκανε πράγματι από Γενάρη. Τα χάσατε όμως, δεν τα είχατε βάλει. Είναι κρίμα που κάνατε τη συνεργασία με το Sky από Γενάρη. Αν είχατε ξεκινήσει από Δεκέμβρη, θα ήταν ακόμα τι πιο δυνατή. Τι να σου κάνω, έπρεπε να πιο δυνατή θα ήταν η αποκάλυψη. Πάμε σε διάλειμμα. Για Γενάρη δεν εδώ είμαστε. Έτοιμοι οι δύο καθηγητές και ο Γενικός Γραμματέας να δούμε τι λέει η Τρόικα, μισθοί, συντάξεις και τη νύχτα. Βάλανε ένα ακόμα θέμα. Δεν ξέρω μέχρι να συναντηθούν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Παπαδήμο τι άλλο θα βάλουνε. Προς το παρόν δεν φορολογείται ο αέρας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 9:33 πρώτα λεπτά, είναι πρωινό Σαββάτου με νοτιάδες φίλες και φίλοι. Είδατε ότι έχουμε 9 στο Ιόνιο και 7 στο Αιγαίο. Ο νοτιάς δυσκολεύει πάρα πολύ τις μετακινήσεις, ιδίως μεταξύ Κέρκυρας και Ιγουμενίτσας. Έχουμε άνοδο θερμοκρασίας, από την Τρίτη χαλάει ο καιρός και σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε τι? Θα έχουμε την πρώτη συνάντηση των υπουργών. Προσέξτε, 4 υπουργοί. Είναι ο κύριος Κουτρουμάνης, ο κύριος Γιαννίτσης, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Λοβέρδος, οι οποίοι συναντώνται, γιατί στις 2 θα συναντηθούν με την Τρόικα. Αυτό αφορά περικοπές σε ό,τι αφορά το δημόσιο. Στις 2:30 Βενιζέλος με τους ομολόγους του και βέβαια έχουμε τι? Έχουμε πιθανότατα σήμερα τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, αν δεν πάει πίσω και σήμερα. Δηλαδή αν δεν έχει κλείσει. Το PSI έκλεισε, κύριε καθηγητά, έτσι, κύριε Κότση, έκλεισε. Έτσι δείχνει το πράγμα. Έρχεται σήμερα και ο Νταλάρα. Ναι. Υποθέτω ότι θα κλείσει το PSI. Από εκεί και μετά πάμε για Δανική Σύμβαση. Ακριβώς. Και δύσκολα. Eurogroup έχουμε την Τετάρτη, κύριε Χιόνι, με ένα περιθώριο από πλευράς Ευρώπης να τα συμφωνήσουν. Αγκάθι όμως, 13ος, 14ος, περικοπές στις επικουρικές και κατώτατος μισθός. Έτσι. Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το αγκάθι. Πιστεύω ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για το 13ο, 14ο μισθό, ναι, αλλά και τις περικοπές των μισθών, προκειμένου να μην συζητήσουμε κάτι πολύ πιο σοβαρότερο, που είναι η νέα δανειακή σύμβαση, είναι το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης του χρέους και η πορεία της Ελλάδος μέχρι το 2020, μάλιστα, όπου ουσιαστικά θα δεχθούμε την περικοπή του χρέους. Γιατί αυτό που κάνουμε τώρα, κύριε Αυτιά, ναι, δεν είναι αναδιάρθρωση του χρέους. Είναι αλλάζουμε τη φυσιογνωμία του χρέους. Η αναδιάρθρωση του χρέους, η μείωση του χρέους θα συμβεί το 2020. Μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να ικανοποιούμε μια σειρά προϋποθέσεων προκειμένου να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Είναι η σημερινή μέρα η πλέον καθοριστική όλων των εποχών όπως περιγράφεται από τις εφημερίδες? Εγώ δεν το πιστεύω. Ότι είναι. Είτε συμφωνείτε είτε χρεοκοπείτε. Μα αυτό μία συμβαίνει. Για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Μία από τις κρίσιμες ημέρες είναι και η σημερινή. Μία από τις κρίσιμες ημέρες. Ερώτημα. Εάν μπουν και τα σπάσουν με τον Παπαδήμο. Έτσι. Μπούνε μέσα και πούνε δεν συμφωνούμε σε αυτό το χαρτί που μας έδωσες, το οποίο σήμερα θα παραλάβουν στα χέρια τους, γιατί εμένα τουλάχιστον 2 από τους 3 που θα είναι στη σύσκεψη μου είπαν χαρτί δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας. Εάν τα σπάσουν σήμερα, τι μέλη γενέστε? Ναι, ναι. Πάμε πού? Μπορεί να συνεχίσει αυτή η συζήτηση με τους ίδιους όρους που γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. Αν τα σπάσουμε το Παπαδήμο, αν τα σπάσουμε την Τρόικα, αν δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα πάρουμε την τρίτη δόση. Έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη κάποια στιγμή. Άρα, δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση του προβλήματος προκειμένου να επιλύσουμε, μάλιστα, το πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, με την απειλή της χρεοκοπίας. Μάλιστα. Κύριε Κότση,
Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο 0. Έπρεπε να έχει λυθεί. Τι με λιγενέστε. Γιατί έχουμε μια σειρά από μέτρα, έτσι, τα οποία κουβεντιάζουν. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Ναι. Ούτε και τα μέτρα είναι εύκολα και δεν είναι εύκολα και στους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι, αν θέλετε, και με τις δηλώσεις του έχουν δεσμευτεί παλιότερα. Σωστό. Αντίθετα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο τι να διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να υπερβούν αυτούς για να προχωρήσουν τα μέτρα. Θεωρώ όμως ότι, δεδομένου ότι η Δαμόκλειος πάθη επικρέμεται επί των κεφαλών μας στις 15 περίπου Μαρτίου, ότι κάπου εκεί θα πρέπει να βρουν μια λύση ώστε να μην πάμε τελικά σε στάση πυρωμών. Ο 13ος και ο 14ος είναι ουσιώδη λόγοι, κύριε Γκότση, κύριε Χιόνι, ώστε να σταματήσει αυτή η διαδικασία υπογραφής. Κοιτάξτε, ουσιώδη λόγοι είναι όλοι. Τίποτα δεν έπρεπε να συζητάμε από αυτά, ήταν δική μας επιλογή. Μάλιστα. Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής, κύριε Βαφτιά. Θυμόσαστε ότι η απόφαση 26-27 Οκτωβρίου προέβλεπε ότι το οικονομικό πρόγραμμα είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Σωστό. Και να το συντάξει και να το υλοποιήσει. Εμείς δυστυχώς, παρότι σχηματίσαμε καινούργια κυβέρνηση με τρία κόμματα, δεν καθίσαμε κάτω να φτιάξουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, το οποίο να το αντιτάξουμε, να το αντιπαραβάλουμε, να έχει λύσεις οι οποίες να μπορούν να περπατήσουν και να μην συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κάθε περικοπή εισοδημάτων, κατά την άποψή μου, είναι αρνητική για το λόγο, διότι θα βαθύνει την ύφεση. Ο καθηγητής οικονομικών, λοιπόν, λέει σήμερα εδώ, κάθε περικοπή, δηλαδή τα μέτρα έχουν ένα όριο. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Γκότσης, με τη σοβαρότητα και την επιστημονική κατάρτιση την οποία έχει, είναι καθηγητής, έτσι, δεν είναι ταμιολογιστής της Τρόικας, είναι καθηγητής οικονομικών. Λέει το εξής, ότι δεν μπορεί να κόβεις κάθε φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα, να κόβεις μισθούς, να βάζεις φόρους, υπάρχει ένα όριο. Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξεις ένα κράτος, ώστε να μην χάνονται αυτές οι θυσίες τις οποίες κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Χιόνι. Να το δούμε διαφορετικά. Αυτό δεν λέει ο καθηγητής. Αυτό ακριβώς. Το οποίο είναι απόλυτα σωστό. Για να πούμε το εξής. Ακόμα και αν μειωθεί ο κατώτατος μισθός, ναι, κατά 10-20% θα έχουμε θέσεις εργασίας. Συνδέεται αυτή η συζήτηση με την απασχόληση. Να δούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί το κάνουν όμως. Επειδή εγώ θεωρώ σίγουρο ότι ακόμα και αν μειωθεί ο κατώτατος μισθός ή ακόμα και τη κλαδική σύμβαση εργασίας, ναι, ο κατώτατος μισθός, δεν θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Πιστεύω σωστό ότι είναι μια συζήτηση η οποία λειτουργεί από προσανατολιστικά, από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουμε. Ναι. Έχουμε εγκλωβιστεί, γιατί τι γίνεται τώρα. Προσέξτε, 2 χρόνια έχουμε εγκλωβιστεί σαν δημόσια συζήτηση, δημόσιο διάλογο, αλλά και οικονομική πολιτική, ναι, αποκλειστικά και μόνο στου κανόνε και στι εφαρμογέ του μνημονίου. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Θα μπορούσε να συναντηθεί αυτή τη στιγμή η Τρόικα ή και οι αρχηγοί να συζητήσουν για την ανάπτυξη. Να συζητήσουν για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν υπάρχει λέξη γι' αυτό. Δεν υπάρχει λέξη γι' αυτό. Επομένως, πάει να πει ότι είμαστε σε έναν δρόμο ο οποίος και λάθος είναι και λάθος αποτελέσματα πάμε πάει. Να δούμε τα 20 μέτρα. Κύριε Χιόνι, υπάρχουν λέξεις πολλές. Από, ναι, το Μάρτι ήδη. Μάλιστα. Είχαν αρχίσει να μιλάνε για Marshall Plan, θυμόσαστε, ναι, έτσι, για ενίσχυση των διαρθρωτικών ταμείων προς την Ελλάδα κτλ. Έγινε κάτι από όλα αυτά, κύριε καθηγητά. Και τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, στην τελευταία απόφαση, αναφέρει το θέμα της ανάπτυξης. Απλά δεν έχουμε δει τίποτα από τις υποσχέσεις που συναντιόμαστε. Λοιπόν, ακριβώς. Και συζητάμε συνέχεια για αυτά τα πράγματα. Και έχουμε μια σειρά από μέτρα, φίλες και φίλοι. Προσέξτε, είναι 20 τα μέτρα τελικά, τα οποία μέτρα, προτάσεις τις λένε, αλλά είναι μέτρα. Δηλαδή, τη νύχτα έβαλαν θέμα κλεισίματος φορέων με άμεσες απολύσεις, Αλέκο. Μείωση μισθών 20%. Περικοπές συντάξεων 15%. Ελάτε να τα δούμε ένα-ένα. Ελάτε να δούμε αυτό το πράγμα που οδηγεί. Εγώ σήμερα κάλεσα 2 καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι θα είναι βοηθήμα, θα είναι η πρώτη τη τάξη στην ανάλυση αυτών των μέτρων. Πρώτον, κλείσιμο φορέων με απολύσεις. Μπήκε χθες το βράδυ αυτό το στοιχείο. Δεύτερον, μείωση μισθών 20%. Κύριε Γκότση, πόσο άλλο θα πάνε κάτω. Δηλαδή, εάν δούμε τους μισθούς της Βουλγαρίας και των άλλων Εστονίας και ούτω καθεξής, είναι απελπιστικά χαμηλότεροι. Μας πάνε για μισθούς Πορτογαλίας. Τι ξέρετε για αυτό το θέμα και πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Κοιτάξτε, ότι όσο αφορά τους φορείς, ναι, του δημοσίου, θα έπρεπε να γίνει μια αξιολόγηση για να δούμε τελικά ποιοι από αυτούς είναι χρήσιμοι. Σωστό και αυτό. Ποιοι δεν προσφέρουν τίποτα. Σωστό. Στον πολίτη και απλά τους πληρώνουμε. Εκεί θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Ακριβώς. Μια αξιολόγηση και φέρανε και Γάλλους αξιολογητές. Χωρίς συζήτηση. Από εκεί και μετά για το θέμα της μείωσης των μισθών, τα είπα νομίζω προηγουμένως ότι. Ακριβώς. Έχουμε συζητάμε. Λοιπόν μείωση μισθών 20%, περικοπές συντάξεων 15%. Έχω μετρήσει, κύριε Χιόνι, 12 περικοπές συντάξεων. Και στις 12 φορές το κράτος, τα ξέρει πολύ καλά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, και στις 12 περικοπές βγαίνουν οι υπουργοί και εγγυώνται την παροχή των συντάξεων. Μα αφού τους φτάσατε στο μισό.
Τι εγγυάστε, τις μισές, το ενδεύτερον. Προσέξτε να δείτε, για να το συνδέσουμε λίγο και με τη δανειακή σύμβαση. Παρακαλώ. Γιατί η επόμενη μέρα της αναδιάρθρωσης του χρέους θα βρείτε ασφαλιστικά ταμεία με λιγότερο, τουλάχιστον 12,5 με 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η περικοπή συντάξεων, αυτή ακόμα και αν είναι 15%, μάλιστα, θα βοηθήσει τα ταμεία την επόμενη μέρα. Γιατί εγώ σας λέω ότι την επόμενη μέρα θα χάσουν 12,5 δισεκατομμύρια. Εκεί τι θα γίνει, θα δώσει ακίνητα το κράτος, κύριε Γκότση, όπως μας είπε ο διοικητής του ΙΚΑ? Κοιτάξτε, μπορεί να δώσει. Είναι μια λύση αυτή. Είναι γιατί στην λύση. Ουσία τα ομόλογα δεν τα χρησιμοποιούν τα ταμεία για να πληρώνουν μισθούς και συντάξεις. Είναι περιουσιακά στοιχεία. Άρα θα μπορούσε να γίνει μια ανταλλαγή και με την, προοπτική ότι οι τιμές των ακινήτων βέβαια κάποια θα βελτιωθούν στη συνέχεια, μπορεί να βγουν και ωφελημένα τα ταμεία. Ακούστε, δείτε. Θέλω να πω, δεν το βλέπω τόσο αρνητικό αυτό το θέμα. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Τέλος οι πρόσθετες αμοιβές, δηλαδή τριετίες. Να ρωτήσω κάτι. Οι συντάξεις εδώ είναι συντάξεις ή επικουρικών? Είναι και συντάξεις. Ξέρετε γιατί είναι και συντάξεις. 15% δηλαδή στο σύνολο της σύνταξης πάλι. Είναι και συντάξεις. Γιατί του βάζει τρία λαύκα. Κύριε Γενικέ, ακούστε. Έχει τρία λαύκα στο κεφάλι. Αν είναι κάτω των 55, τον τσικουρεύει 40%. Αυτά τα ξέρουμε. Μιλάμε τώρα για νέα μέτρα. Αυτά τα ξέρουμε. Καταλάβατε. Έχετε δίκιο. Αλλά μιλάω γιατί ω τώρα η συζήτηση. Όταν το κατεβάζει. Επικουρικές. Νομίζω μάλλον είναι για επικουρικές. Όταν μειώνονται οι μισθοί, κύριε Γενικέ, είναι εργατικό. Όχι, το πρόβλημα το αναγνωρίζω. Απλώς λέω αν αυτό είναι επικουρικών συντάξεων ή όχι. Λοιπόν, τέλος η πρόθεση αμοιβές. Ενιαίο ταμείο για όλους. Το ενιαίο ταμείο σημαίνει τι? Άλλα πλήρωσε ο καθηγητής Γκότσης, άλλο ο κύριος Χιόνης, άρα θα έχουν ίδιες παροχές και οι δυο. Και αναλογιστικές μελέτες. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Ορίστε. Οι αναλογιστικές μελέτες που κάναμε τόσα χρόνια. Αλήθεια, κύριε Γκότση, πού πήγαν οι αναλογιστικές μελέτες? Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός περί τα ασφαλιστικά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν τρία ταμεία ή τέσσερα είναι ελληματικά και τα βάλουν μαζί, δεν γίνονται βέβαια πλονασματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι θα έχουμε κάποια βελτίωση στα διοικητικά έξοδα και τα οργανωτικά και θα υπάρξει μια τάξη, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν απελευθέρωση επαγγελμάτων. Εδώ πια έχει γίνει η γιοφύρη της Άρτας, έτσι. Τα απελευθερώνονται τα επαγγέλματα από την πρώτη μέρα που ήρθε η Τρόικα και είναι εκεί στη θέση τους. Περικοπές σε φάρμακα, είναι μεγαλύτερη συμμετοχή πλέον των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Υπάρχει πλαφόν πλέον. Υπάρχει πλαφόν. Μπήκε πλαφόν. Συνεχίζουμε. Αυτά τα 20 μέτρα τα οποία θα δοθούν στους πολιτικούς αρχηγούς, αύξηση αντικειμενικών 25%, δεν το έδωσαν γραπτός ακόμα, το λένε προφορικά, αλλά κάτω από εδώ, χαμογελάει ο Γενικός, είναι 16 φόροι οι οποίοι αυξάνονται. 16 πονηροί φόροι. Για 5 αποχωρήσεις μία πρόσληψη, μείωση κατωτά του μισθού. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή από τα 731 ευρώ πάει στα 580 μεικτά, δηλαδή 450 καθαρά. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και θέλω τη βοήθειά σας. Να σας πω, έδωσε την απάντηση ο κ. Μπόφινγκ χθες. Ναι. Ο ένας εκ των 5 Γερμανών σοφών. Μάλιστα. Ο οποίος είπε ότι οδηγούνται οι χώρες με τις διαρκείς περικοπές τους μισθούς στο Soziales Elend, όπως λένε οι Γερμανοί, δηλαδή στην κοινωνική εξαθλίωση. Σωστό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε πριν από 1,5 αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Όπου κόβοντας τους μισθούς νομίζαμε ότι θα απασχοληθούν πιο πολλά. Πιο πολλά άτομα, τελικά τι έγινε, απλά αυτοί που δούλευαν έπρεπε να δουλεύουν πιο πολλές ώρες ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ακριβώς. ΦΠΑ σε αγρότες και ενοίκια, αύξηση ΦΠΑ σε αγαθά, περικοπή φοροελαφρύνσεων, δηλαδή η πρόταση αυτή είναι μεγάλη περικοπή για φοροελαφρύνσεις, δηλαδή ενοίκια, τόκι στεγαστικών δανείων. Είδατε το εξής. Ναι. Πριν μια εβδομάδα η Βουλή, η Ελληνική Βουλή νομοθέτησε τις 60 δόσεις. Και γίνανε 24. Το οποίο είχε συμφωνήσει στο οποίο η Τρόικα. Σωστό. Και μετά γίνεται με απόφαση 24. Όπως το λέτε. Αυτό το πράγμα. Και βέβαια στα υπόλοιπα μέτρα, αν τα συμπληρώσαμε και τα 20, έχουμε μερικά ακόμη, αν δεν κάνω λάθος. Φόρος στο κρασί, εδώ μας έλειπε. Έτσι. Έχουμε πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα για όποιον δεν υποβάλει φορολογική δήλωση. Εδώ έπρεπε να πούνε δεν υποβάλεις φορολογική δήλωση, θα έχεις μεγάλο πρόστιμο. Γιατί κάποιος θα πληρώνει φόρο? Κατάργηση χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά, που θα φέρει πρόσθετα προβλήματα. Φόρος 20% στα ενοίκια. Φόρος στα αγροτεμάχια που χάθηκαν, τα ξαναβρήκαμε και τα ξαναπεράσαμε στο ΚΠΟ. Και φόρος στα εκτός σχεδίου. Λοιπόν, με όλα αυτά τι μελιγενέστε? Πού πάει η ιστορία? Συγγνώμη, με όλα αυτά θα πάει κάπου η ιστορία? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, θα μπορέσει κάποιος να προσαγγιηθεί ακόμα και αν υλοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, ότι θα αποφύγουμε τη χρεοκοπία? Κύριε καθηγητά, εγγυάστε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να εγγυηθεί. Το θέμα είναι τι? Το θέμα είναι κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι αυτή η συμφωνία κλείνει,
ότι όντως μας χαρίσανε τα 100 δισεκατομμύρια, ότι όντως παίρνουμε χαμηλό επιτόκιο για την εξυπηρέτηση του χρέους. Όμως για να εξυπηρετηθεί αυτό, ναι, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ακόμη και με τις υποθέσεις που έχουν γίνει πάνω από 2% ανάπτυξη το χρόνο. Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Θα σταματήσει καταρχήν η ύφεση. Θα βάλουμε ένα ανάκομα. Ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να πάμε σε ανάπτυξη. Και με την αναδιάρθρωση της οικονομίας όπως την περιμένουμε τώρα με τις μεταρρυθμίσεις που σαφώς πρέπει να προχωρήσουν. Ναι. Να φτάσουμε στην επόμενη ημέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σωστό. Μαζί μας ο κύριος Καρβούνης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Να τον καλημερίσουμε τον κύριο Καρβούνη. Α, εδώ είναι. Εδώ είναι ο κύριος Καρβούνης. Για να του πω μια καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καρβούνη. Τι μου κάνετε, καλημέρα, καλά είστε. Τώρα... Καλά είμαι, ευχαριστώ. Έχουμε ξεχάσει και αυτά που μας λέγανε οι καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο, στη νομική σχολή της Αθήνας. Σιγά-σιγά. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν φτιάξαμε κράτος. Δεν φτιάξαμε κράτος. Προσπαθούμε με ένα κοφίνι να μεταφέρουμε τη θάλασσα στη βάρκα. Το κοφίνι δεν συγκρατάει καθόλου θάλασσα, κύριε Καρβούνη. Με χωρίς κράτος, με χωρίς υποδομή. Όταν ήρθανε και προτείναν αυτά τα μέτρα εδώ και 2 χρόνια, ρωτήσαν κανένα υπουργό να του πούνε: ωραία, θα βάλουμε αυτό το φόρο. Θα πιάσει τόπο. Θα κάνουμε αυτή την περικοπή. Θα πιάσει τόπο. Βρέθηκε ένας υπουργός να πει την αλήθεια σε αυτούς τους κυρίους που ήρθαν εδώ. Πριν από λίγο ο καθηγητής ο κύριος Γκότσης πολύ ορθά είπε, ναι, ότι τα μέτρα τα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στόχους, θέτει στόχους, να το πούμε έτσι, ναι, θέτει στόχους, ναι, αλλά τα συγκεκριμένα μέτρα τα προτείνει και τα αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό στους πάντες, ναι, και να σταματήσει η βελόνα που κόλλησε ότι τα μέτρα τα επιβάλλει η Τρόικα. Εάν η Τρόικα επέβαλε τα μέτρα, ναι, δεν θα ήταν ανάγκη να μείνει εδώ 2, 3, 4, 5 εβδομάδες όπως μένει, θα το έκανε και διαλογραφίας. Είναι εδώ εντάξει, για να διαφραγματευτεί. Αν φτάναμε στο σημείο, ένα λεπτό, αν φτάναμε στο σημείο, να άφηνε τα μέτρα και να φεύγε, θα θύμιζε τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα που πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, άφηνε ένα χαρτί και έλεγε πληρώστε και γεια σας. Τελειώνει κάθε έννοια κράτους, αν γινόταν αυτό. Στην περίπτωση αυτή, αλλά έχουμε επιλύσει και το θέμα της ζήτησης για τον κατώτατο μισθό, έτσι. Ελάτε, κύριε Καρβούνη. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι τα συγκεκριμένα μέτρα τα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά όταν κάθισε η Τρόικα απέναντι από τον υπουργό, ένα λεπτό, κάθισε η Τρόικα απέναντι από τον υπουργό και του λέει: εσύ έχεις χρέος πιο μεγάλο από την Πορτογαλία και ο μισθός είναι 580. Τι του έλεγε εκείνη τη στιγμή? Κατέβασε το μισθό από τα 731 στα 580, δηλαδή καθαρά 400. Αυτό του έλεγε. Και τρελάθηκε. Εκεί τα χάσε όλα. Αυτό το ναι. Δύο λεπτά. Εγώ δεν γνωρίζω τις διαρροές που κάνουν κατά τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι ένα άλλο ίδιον στην ελληνική μας πολιτεία, ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται με συνεχή διαρροή από τη μία πλευρά. Δεν είναι σωστό. Αλλά και η ενημέρωση αυτή είναι ενημέρωση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να μαθαίνουμε αλλιώς, να μην κάνουμε το δημοσιογράφο. Να αλλάξουμε δουλειά. Αυτή τη στιγμή όμως τίποτα δεν έχει αποφασιστεί. Είναι πάνω στο τραπέζι όλη η διαπραγμάτευση. Είναι εισηγήσεις, μάλιστα. Είναι πάνω στο τραπέζι πολλά πράγματα. Έτσι. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η ελληνική πλευρά, η οποία διαπραγματεύεται, θα πρέπει να έχει πιο τεκμηριωμένα στοιχεία και να προτείνει και εναλλακτικές λύσεις. Διότι έχετε δίκιο σε αυτό. Πλευρά... Έχετε δίκιο. Εδώ δεν διαβάσαν το μνημόνιο, κύριε εκπρόσωπε. Πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε μέχρι τις 10:30 όλο τον χρόνο. Να στο απαντήσει μετά. Βεβαίως. Ερώτημα από τον καθηγητή τον Κότση, το φίλο σας. Κύριε Καρβούνη, η Τρόικα δεν έχει καταλάβει ακόμη ότι με περικοπές μισθών, συντάξεων κτλ., δηλαδή με μείωση του εισοδήματος, ότι οδηγούμαστε σε βαθύτερη ύφεση, κάτι που σημαίνει ότι το πρόβλημα αντί να επιλύεται, επιτείνεται. Δηλαδή οριζόντιες περικοπές και υπερφορολόγηση. Και επίσης... Το πρόβλημα είναι δικό μας. Η Ελλάδα πρέπει να ανακάμψει και νομίζω ότι οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν καλύτερα τη χώρα τους από ό,τι την ξέρουν οι άλλοι. Ναι, αλλά δεν μιλάει ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Δημήτρης με την Τρόικα, μιλάνε οι υπουργοί. Όχι, άμα δεν ξέρουν οι υπουργοί πώς είναι η χώρα τους, κακώς τους στείλαμε εκεί. Ακριβώς. Κακώς τους στείλαμε. Συνεπώς, εδώ ο άλλος, ένα λεπτό, εφαρμόσαμε μνημόνιο και δεν το είχαν διαβάσει, κύριε Καρβούνη. Δεν το διαβάσανε το μνημόνιο. Ναι. Δεν περάσανε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ούτε αντίγραφο του μνημονίου. Λιγότερο. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι. Ανάβει η κουβέντα. Εγώ δεν δέχομαι να πέταγε ένα χαρτί η Τρόικα και να έλεγε αυτά θα τα εφαρμόσετε. Αυτά γινόταν το καιρό εκείνο, σε εκείνα τα έργα που βλέπαμε, Μπεν Χουρ κλπ. Που πήγαινε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κότση? Έτσι ακριβώς δεν είναι? Που έλεγε θα τα εφαρμόσετε, θέλετε, δεν θέλετε.
Και βέβαια, λάθη υπήρξαν. Ακούσατε τον κύριο Καρβούνη. Εδώ δεν είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Δεν ήξεραν τι είναι το μνημόνιο. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν είχαν φτιάξει κράτος στην κυριολεξία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και πληρώνει ο κόσμος. Πληρώνει τη σύνταξή του. Πληρώνει το μισθό του. Οριζόντιες, λέει, περικοπές μισθών. Γιατί? Υπερφορολόγηση των πάντων. Μα για το δημόσιο δεν ήρθαν. Ο ιδιωτικός τομέας τι δουλειά είχε? Να μπει σε αυτή την περιπέτεια και να μπει σε αυτή τη μεγάλη ύφεση. Έχουμε 1.200.000 ανέργους. Πρέπει να πάμε στα 2 εκατομμύρια για να είναι ευχαριστημένοι μερικοί, δηλαδή όλοι στην ψάθα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 3 λεπτά πριν από τις 10. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας που σήμερα έχουμε δύο καθηγητές εδώ, τον κύριο Γκότση και τον κύριο Χιόνι, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και έναν από τους καλύτερους τεχνοκράτες στην Ευρώπη, τον κύριο Καρβούνη, ο οποίος είναι πάντα μαζί μας. Κύριε Καρβούνη, εμείς ήμασταν ζωηροί από τα φοιτητικά μας χρόνια, θυμάστε, όταν έπρεπε να πούμε πολλά και διάφορα εκείνα τα χρόνια, όταν έμπαινε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τότε ΕΟΚ. Νομίζω ότι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε, ναι, για να βάλουμε έναν ορίζοντα στην κουβέντα μας, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εάν έχει επιζήσει τα τελευταία δύο χρόνια, είναι χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνει ένα τρομερό ποσόν, ένα τερατώδες ποσόν 110 δισεκατομμυρίων και μιλάμε τώρα για τη διαπραγμάτευση ενός δεύτερου τρομακτικού πακέτου 130 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό νομίζω πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και ότι πρέπει οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πείσουν τις χώρες τους ότι τα χρήματα αυτά τα δίνουμε στην Ελλάδα και η Ελλάδα τα χρησιμοποιεί για να μπει στο σωστό δρόμο. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατάμε στο μυαλό μας. Το δεύτερο που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας είναι ότι η Τρόικα βάζει στόχους, τα μέτρα τα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση και ότι επιπλέον πρέπει να κάνουμε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Για να έρθουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα, κύριε Αυτιά, εάν δεν φτιάξουμε το κράτος καλύτερο, δεν θα έρθουν, διότι το κράτος, αντί να βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, δυστυχώς με τη γραφειοκρατία τις εμποδίζει. Και το τελευταίο που θέλω να υπογραμμίσω, ναι, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα, ώστε η Ελλάδα να έχει όλη την τεχνογνωσία για να μπορέσει να προχωρήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, στην οποία η Ελλάδα είναι ο εταίρος ο οποίος έχει πρόβλημα και τον οποίον όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Κανείς δεν θέλει, μάλιστα, την Ελλάδα τώρα να μπει στη γωνία, κανείς δεν θέλει την Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Είναι αυτό που, ειδικά το τελευταίο, αυτό το οποίο είπατε, βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δούνο του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρώπη κινούνται εναντίον αυτών που στοιχημάτισαν, κύριε Γκότση, στο ότι η Ελλάδα θα οδηγούνταν στην καταστροφή. Αυτά τα περίφημα CDS. Αυτοί λοιπόν μάλλον θα κάψουν τα χέρια τους τις επόμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Διότι θέλαν την καταστροφή της χώρας. Έτσι φαίνεται και νομίζω ότι αυτά τα λόγια που είπε ο κύριος Καρβούνης, ναι, όντως είναι πολύ σημαντικά. Μία ένσταση έχω μόνο, αν είναι προς το σωστό δρόμο οι επιλογές που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όχι βέβαια η απομείωση του χρέους κατά 100 δισεκατομμύρια και η δανειοδότησή μας. Σε αυτό δεν το συζητάει κανείς ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και μετά όμως, αν τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται τώρα, που σήμερα βλέπετε με την σύσκεψη των τεσσάρων υπουργών για περικοπές μιλάνε, δεν μιλάνε για τίποτα άλλο, εάν θα βοηθήσουν ώστε να βγει η χώρα από το τέλμα, μιλώ την πραγματική οικονομία, ναι, σε αυτό έχω αμφιβολίες. Τώρα, έχω να σας μεταδώσω μία πληροφορία ότι οι τέσσερι υπουργοί που θα συναντηθούν περίπου σε μισή ώρα με την Τρόικα περιμένουν να ακούσουν τι θα τους πει η Τρόικα αναφορικά με την αρμοδιότητά τους. Οι τέσσερι υπουργοί, και είναι δικιά μας πληροφορία από νωρίς το πρωί, είναι Κουτρουμάνης, Γιαννίτσης, Λοβέρδος και Αβραμόπουλος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι τέσσερι αυτοί υπουργοί, κορυφαίοι, θα κουβεντιάσουν με την Τρόικα. Θα πει δηλαδή η Τρόικα τι προτείνει. Αμέσως μετά έχουμε τι... την τηλεφωνική διάσκεψη Βενιζέλου με τους ομολόγους του Υπουργού Οικονομικών. Στις 2 και 3 και βέβαια είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο καταγράφεται σήμερα στις εφημερίδες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι εφημερίδες λοιπόν στο σύνολό τους λένε ή συμβαίνει αυτό ή από εκεί και πέρα
πτώχευση, κύριε καθηγητά. Πτώχευση της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε. Να βάλουμε και είναι πολύ γραμμή. Κρίσιμη σημερινή ημέρα. Η πτώχευση της χώρας με 330-340 δισεκατομμύρια ευρώ δεν πρόκειται να γίνει, κύριε Αυτιά. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συμπαρασύρει το σύνολο του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος σε μια κατάσταση χρεοκοπίας. Άρα τα πάντα είναι ελεγχόμενα. Και προτείνω να φύγει η συζήτηση από τη συνεχή απειλή, από τα συνεχή αδιέξοδα, για να δούμε μια ουσιαστική λύση. Μια ουσιαστική λύση που δύο χρόνια τώρα αποτύχαμε να δούμε. Απέτυχε να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει κάποιους θεσμούς, κάποιες δομές μόνιμες, οι οποίες θα μπορούν να διαχειριστούν το χρέος. Απέτυχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δώσει κάποιες βιώσιμες λύσεις στη διαχείριση του χρέους. Το χρέος της Ελλάδος, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες οικονομίες, η οποία μπήκε με 350 μονάδες βάση στα spread στο μνημόνιο και με ένα χρέος 240 ευρώ. 240 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα spread. 3.500 είναι, κύριε Κότση, κάτι τέτοιο και το χρέος στα 440-450. Πώς γίνεται τώρα η Ευρώπη να δίνει λεφτά, προσέξτε, ναι, να ενισχύει όλα αυτά τα πράγματα και εμείς να μην έχουμε τις δομές να συγκρατήσουμε όλα αυτά που είπε και ο κύριος Καρβούνης και τόνισε και ο κύριος Γκότσης. Ναι, ναι. Εγώ δηλαδή, δεν στρέβουν λεφτά και πετιώνται στο πηγάδι. Δεν κατάλαβα. Να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι αυτά τα λεφτά τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα και τα έχουν πετάξει. Δεν έχω δει κάποια χρήματα δηλαδή τα οποία, αν εξαιρέσουμε το θέμα της ενίσχυσης ρευστότητας των τραπεζών, από εκεί και πέρα, όλα τα χρήματα που έχουμε πάρει έχουν πάει σε τοκοχρεωλήσια. Δεν έχει έρθει κάτι να ενισχύσει την ελληνική οικονομία. Εντάξει, έχουμε πρωτογενή ελλείμματα ακόμη, κύριε Χαρά. Ακριβώς. Συμφωνώ. Άρα δηλαδή ακόμη χρηματοδοτούμε την επιβίωσή μας, την επιβίωση του κράτους με χρήματα τα οποία δανειζόμαστε. Δυστυχώς. Δεν τα καταφέραμε ακόμη να περάσουμε. Μάλιστα. Κύριε Καρβούνη, έχετε δίκιο στην παρατήρηση σας, κύριε Γκότση. Κύριε Καρβούνη, αυτή την ώρα η τάση στην Ευρώπη, διότι από το πρωί παρακολουθούμε τι ακριβώς λένε τα πρακτορία, τι ακριβώς γράφουν οι ξένες εφημερίδες, για να δούμε το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Τι πληροφορίες έχετε, κύριε Καρβούνη, από πρώτη έτσι, γεύση, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Τι σας λένε τα δικά σας μηνύματα από την Ευρώπη? Τα μηνύματά μου λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να έρθει με μία αξιόπιστη λύση. Δεν έχουμε πείσει τον τελευταίο καιρό ότι είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, διότι υποσχεθήκαμε πράγματα από μόνοι μας. Επαναλαμβάνω, μέτρα υποσχεθήκαμε μόνοι μας, απελευθέρωση των επαγγελμάτων που είπατε και πριν, που δεν έγινε ακόμα. Έτσι. Και δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα ακόμα. Συνεπώς, έχουμε ένα θέμα αξιοπιστίας. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω άλλη μια φορά είναι ότι εάν τα μέτρα τα οποία έχουμε δεν μας κάνουν, ξέρουμε καλά τον τόπο μας να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις. Εμένα, οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου λένε ότι έχουν απέναντί τους συνομιλητές οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι αμυντικό, δεν προτείνουν εναλλακτικές λύσεις τεκμηριωμένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τεκμηριωμένες λύσεις και επειδή ακριβώς ζητάμε να βρεθεί μία λύση ευέλτιστη κατά την Ελλάδα, ναι, χρονοτριβούν και εξακολουθούν ακόμα διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, αυτό το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει τώρα από την Ελλάδα, ναι, ναι, είναι να έρθει με μία συμφωνία, καταρχήν συμφωνία, μάλιστα, με την Τρόικα, ώστε να μπορέσει να συμφωνήσει το δεύτερο πρόγραμμα, μάλιστα, βοήθειας, το οποίο θα της επιτρέψει επίσης να κόψει το χρέος της κατά 100 δισεκατομμύρια, δηλαδή δεν θα αποπληρώσει ο ελληνικός λαός 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι και πάλι ένα τρομακτικό δώρο. Πρέπει συνεπώς αυτό να το πετύχουμε τις επόμενες μέρες. Κύριε Καρβούνη, θέλω το εξής από εσάς. Από την έως τώρα πορεία του PSI που φαίνεται ότι πάει κλείνει, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, οι πολιτικοί αρχηγοί μας λέτε δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος κάποιων μέτρων τα οποία αύριο στα μπαλκόνια δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν. Αυτό εννοείται όταν λέτε αμυντικό παιχνίδι κάποιον? Όταν λέω αμυντικό παιχνίδι κάποιον, είναι ότι όταν οι Έλληνες, η ελληνική πλευρά, δεν προτείνει μέτρα και ζητούν από την Τρόικα να τα προτείνει, ναι, και στη συνέχεια αμήνονται και δεν τα θέλουν, ναι, αυτό είναι θα έλεγα, μια κακή διαπραγμάτευση, η οποία υποθηκεύει την αξιοπιστία μας κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, δημιουργεί εκνευρισμό τόσο μέσα στην Τρόικα όσο και μέσα στους εταίρους οι οποίοι μας στηρίζουν και συνεπώς δεν πρέπει να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να μην πάρουμε γενναίες αποφάσεις στη στιγμή που η χώρα μας πάει τόσο άσχημα. Είμαστε στο σημείο 0. Και αν πάρουμε αυτές τις γενναίες αποφάσεις, θα πρέπει
τους επόμενους μήνες να πάει η χώρα μας καλύτερα, διότι με το PSI, δηλαδή με την μείωση του χρέους μας, θα μπορέσουν οι τράπεζες να ορθοποδήσουν, δηλαδή να αποβάλουν τα τοξικά πλέον ελληνικά ομόλογα και να δώσουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και με την αίσθηση της αλλαγής που θα υπάρξει με τις μεταρρυθμίσεις να πάει μπροστά η ανάπτυξη την οποία όλοι επιζητάμε. Συνεπώς είμαστε στο παραδείο, ναι, για να βρούμε μια καλή λύση. Εγώ θέλω να είμαι θετικός, μάλιστα, θέλω να είμαι επικοδομητικός, μάλιστα, όπως είναι επικοδομητική η Ευρώπη και όπως είναι επικοδομητική η Ελλάδα όσον αφορά τους πολίτες της, οι οποίοι θέλουν να βγουν από αυτήν την απέσια κρίση. Σήμερα στον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα μισθωτό, τον Έλληνα συνταξίουχο, είστε ο άνθρωπος στην κατάλληλη ώρα. Του λέμε ότι τελειώνει πια αυτό το βάσανο με το χρέος, με τα ελλείμματα, με όλα αυτά και φτάσαμε στο κάτω μέρος αυτής της κρίσης και πλέον αρχίζει κάτι άλλο ή μετά από ένα μήνα θα έχουμε πάλι την Τρόικα εδώ και θα πει ξανά μέτρα. Τι εκτιμάτε εσείς, τι λέτε στον κόσμο? Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σοβαρό να έχουμε ένα δεύτερο μνημόνιο το οποίο θα είναι πιο πετυχημένο από το πρώτο. Ξέρουμε ότι στο πρώτο μνημόνιο υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν ήταν δόκιμα, ναι, και παραδείγματος χάρη οι προβλέψεις όσον αφορά την ύφεση και την ανάπτυξη δεν ήταν σωστές. Ναι. Πρέπει εδώ να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και τα μέτρα να ταιριάζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον ελληνικό και ευρωπαϊκό. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι κάνοντας ένα μνημόνιο σοβαρό με πραγματική διαπραγμάτευση και μέτρα τα οποία είναι φιλικά και για την ανάπτυξη από τη μια και από την άλλη αναδιαρθρώνοντας τις τράπεζές μας και το χρέος μας, μάλιστα, μπαίνουμε σε μια ρότα όπου κανονικά θα πρέπει να δούμε το φως στην άκρη του τούνελ που έχουμε ανάγκη όλοι οι Έλληνες. Μακάρι απευθύνθηκα σε εσάς σήμερα, διότι όπως πολύ ορθά ο καθηγητής Γκότσης και ο κύριος Χιόνης και ο Γενικός Γραμματέας που είναι εδώ, αλλά και όλοι οι Έλληνες, κύριε Καρβούνη, αυτό λένε, θα τελειώσει πια αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή πλέον είμαστε ή αυτό ή εκείνο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Οι πάντες, κύριε Αυτιά, θέλουν η Ελλάδα να ορθοποδήσει. Όταν λέω οι πάντες, εννοώ η Ελλάδα και οι εταίροι της. Έχουμε συγκλίνοντα συμφέροντα. Δεν υπάρχει αντιδικία μεταξύ. Υπάρχει μια οικογενειακή υπόθεση όσον αφορά ορισμένα θέματα, αλλά ο μεγάλος στόχος, μάλιστα, είναι κοινός. Αυτοί που έχουν διαφορετικό στόχο είναι οι κερδοσκόποι. Και αυτούς τους καταπολεμάμε. Αυτούς που καταπολεμάμε επίσης είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να βάλουν την Ελλάδα υπό επιτροπία. Είμαστε και πάλι εναντίον, μάλιστα, τους. Είμαστε λοιπόν υπέρ μιας Ελλάδας η οποία θα προχωρήσει να βγει από αυτή την κρίση, να επανέλθει στην ανάπτυξη, αλλά σε μια υγιή ανάπτυξη. Γιατί είδαμε ότι η ανάπτυξη που είχαμε μόνο υγιής δεν ήταν. Κατέστρεψε την οικονομία μας, διότι σταματήσαμε να παράγουμε προϊόντα ανταγωνιστικά και επίσης υπερδανιστήκαμε και δεν μπορούμε να τα ξεπληρώσουμε, γι' αυτό μας χαρίζουν τώρα 100 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λάθη πρέπει να είναι πλέον μάθημα και να τα αποφύγουμε διαροπάλου. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που κάναμε μαζί. Είστε δέκτης πολλών πληροφοριών και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Κρατώ την αισιοδοξία σας ότι τα βάσανα πλέον τελειώνουν και ότι κάποιοι θα αναλάβουν και κάποιες ευθύνες. Έτσι είναι κάποια στιγμή. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Διότι δεν μπορεί κάθε τρεις μήνες να έχουμε μέτρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρβούνη. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Θερμά για την κουβέντα που κάναμε και τις καλές πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν ο κύριος Καρβούνης, ο κατεξοχήν, ο πιο σημαντικός άνθρωπος αυτή την ώρα, στην πιο κρίσιμη μέρα, στην πιο σημαντική διαπραγμάτευση. Και παρατηρώ, Γιώργο, στα μηνύματα ότι ο κόσμος, ναι, δέχτηκε με χαρά τα όλα όσα είπε. Ακριβώς. Ο κύριος Καρβούνης. Δεν βγαίνει και συχνά. Και συμφωνούν μαζί του σε πάρα πολλά θέματα. Και οφείλω να το πω αυτό. Δεν βγαίνει συχνά ο κύριος Καρβούνης. Σπάνια βγαίνει. Γενικά, τι έγινε πολύ με την κάρτα, τη φοροκάρτα, ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Τι γίνεται με την κάρτα των αποδείξεων, διότι εδώ έχουμε και πάρα πολλές ελλείψεις, τόσο στις τράπεζες όπου ο κόσμος απευθύνεται και δεν τις βρίσκει, όσο και
Ακριβώς. Ξέρετε, ελλείψεις στο πώς θα πάνε, πού θα πάνε, πού να απευθυνθούν. Ναι. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης και είναι πολύ καλό που δίνετε την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το καλύψουμε αυτό. Η κάρτα των αποδείξεων, καταρχήν, να πούμε το σκοπό. Ο σκοπός της είναι, με τα νέα φορολογικά νομοσχέδια, τώρα πια είναι και ένα-δύο χρόνια σχεδόν, υπάρχει υποχρέωση από το φορολογούμενο να μαζεύει αποδείξεις και να τις κρατάει στα κουτιά. Συζητούσαμε ενδεχομένως και εσείς εκπομπές σας πόσο δύσκολο είναι. Αυτή η κάρτα λοιπόν επιτρέπει αυτές τις αποδείξεις να μπορούμε να τις πετάξουμε, ξέροντας ότι έχουν πάει και στη δήλωσή του 2013, μάλιστα, για το 2012 δηλαδή, θα έχουν περάσει αυτές οι αποδείξεις. Πολλοί κόσμος φοβάται. Φοβάται ότι δεν θα είναι ανώνυμοι, θα υπάρχει πρόβλημα, θα παρακολουθείτε. Αυτό πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Μάλιστα, πρέπει να ξεδιαλύνουμε ότι υπάρχει μια αρχή στην ασφάλεια που λέει ότι δεν πρέπει κάποιο σημείο να έχει όλη την πληροφόρηση και αυτό προσπαθήσαμε να τηρήσουμε. Εμείς ως Γενική Γραμματεία ξέρουμε ποιος είναι ο φορολογούμενος προφανώς για να το βάλουμε στη δήλωσή του, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει αγοράσει και τι έχει πάρει. Απ' την άλλη, ούτε η τράπεζα, ούτε η πιστωτική κάρτα, ούτε τα καταστήματα ξέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο ένα νούμερο που είναι η κάρτα. Αν πεις έρχομαι με φοροκάρτα, δεν υπάρχει το μηχάνημα. Αυτό σε μεγάλο βαθμό υπήρχε και υπήρχε στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι τράπεζες, η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία που κάναμε με τις τράπεζες δεν ήταν μια συνεργασία με την οποία είχαμε σύμβαση πληρωμή και τις πληρώνουμε. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι κι εμείς να περιμένουμε το ρυθμό που έχουν οι τράπεζες. Ανανεώνονται. Να ζητήσουμε από τον κόσμο να τη χρησιμοποιήσει. Όσο υπάρχει και αυτή η πίεση, θα ανταποκρίνονται και οι καταστηματάρχες. Μη φοβούνται καθόλου να χρησιμοποιήσουν, να την πάρουν. Μπαίνουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης, χωρίς να τους ξέρει, κανένας, δεν χρειάζεται να είναι δικό τους. Ναι. Σας είπα, το πρόβλημα δεν είναι η τράπεζα, είναι το κατάστημα. Τα καταστήματα που δεν γνωρίζουν, μπαίνουν μέσα οι πολίτες. Ένα τελευταίο. Τα καταστήματα δεν χρειάζονται ειδικά μηχανήματα. Τα καταστήματα έχουν τα μηχανήματα των πιστωτικών καρτών. Αν παίρνει πιστωτική κάρτα, μπορεί να πάρει και την κάρτα αποδείξεων. Απλώς θέλει αναβάθμιση. Είστε απόλυτα σαφείς. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Έχουμε τον κινηματογράφο μας, έχουμε τα ευχάριστα που σας δείξαμε και νωρίς το πρωί. Είπαμε για τον καιρό, νοτιάδες, είναι στις σκέψεις, οι πολλές και σημαντικές. Σε 17 λεπτά από τώρα η πρώτη σύσκεψη των υπουργών, μετά με την Τρόικα, μετά Βενιζέλος, ίσως με Παπαδήμο. Οι πληροφορίες θα δούμε, αν γίνει και η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, κρατήστε αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ο κύριος Καρβούνης. Κρατήστε τα λόγια του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Γκότση και του κυρίου Χιόνι και του Γενικού Γραμματέα. Επιστρέφουμε αμέσως. Ελάτε. Πάντα εδώ, η ώρα είναι 10 και 20, φίλες και φίλοι. Κρατώ τα λόγια του καθηγητή Γκότση, αλλά και το υπέροχο βιβλίο του Οικονομική Πολιτική για τους φοιτητές, κύριε καθηγητά. Θα πρέπει να είναι ευτυχής με τέτοιο καθηγητή. Ευχαριστώ για καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Χιόνι. Χαιρετισμούς στον Πύργο και στην Αμαλιάδα, στους καλούς μας φίλους. Γενικέ, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και δίκαιη με τον κόσμο. Αυτόν που πληρώνει. Με το φοροφυγά. Η σημασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Και στο τέλος, να βάλουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να μεταφέρουμε αρχεία με τη ΔΕΗ και επίσης. Αρκεί να λειτουργούν όλα αυτά, κύριε Γενικέ. Μια χαρά είναι πληροφορία, στα λόγια, στις πράξεις. Όχι και στις πράξεις. Έχουμε προβλήματα ανάπτυξης, όχι προβλήματα συρρήκνωσης. Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό. Από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορούμαστε ότι η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στις 2.30. Ο κύριος Κούτρας μας ενημέρωσε και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί οι ρεπόρτερς και οι συντάκτες του Sky επί 24ωρου βάσεως δίνουν πληροφορίες. Σας έδωσα τις αποκλειστικές πληροφορίες νωρίς το πρωί ότι 4 υπουργοί θα συναντηθούν και θα ακούσουν την Τρόικα. Πολλά είπαμε για φόρους, για μισθούς, για συντάξεις, για τα πάντα. Παιδιά, υπάρχει και κινηματογράφος. Υπάρχει και σινεμαδάκι που μπορεί ο κόσμος. Και είναι και Σάββατο. Και είναι και Σάββατο, έτσι. Και θα βρέχει κιόλας και είναι ό,τι πρέπει. Πάμε στις προτάσεις λοιπόν για κινηματογράφο. Ελάτε. Καλημέρα σε όλους. Σαββατοκύριακο της ανάπαυσης για τους πιο πολλούς. Ξέρω ότι μας βλέπετε κοκκυλωμένοι στο κρεβάτι αυτή την ώρα. Για να σηκωνόμαστε όμως σιγά σιγά, να εκμεταλλευτούμε τη μέρα, να το ρίξουμε και λίγο έξω, για να βγει πιο εύκολα και η εβδομάδα που θα έρθει, βρε παιδιά. Μείνετε μαζί μας για να επιλέξουμε ταινίες που θα μας αλλάξουν τη διάθεση και θα μας ταξιδέψουν. Ξεκινάμε με το νέο φιλμ του Ρωμάν Πολάνσκι με τίτλο Ο Θεός της Φαγής. Μην τρομάζετε, πρόκειται για σάτυρα.
Είναι η κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού της Γιασμίν Ρεζά, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία όπου ανέβηκε, εκτός από την Ελλάδα βέβαια, τον παρακάμπτουμε αυτό και συνεχίζουμε. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Πολάνσκι επέλεξε 4 εξαιρετικούς ηθοποιούς. Τζόντι Φώστερ, Κέιτ Βίνσλετ, Κριστόφ Γουόλς, Τζον Ράιλι. Η ιστορία ξεκινά με έναν καυγά ανάμεσα σε δύο 11χρονα αγόρια σε μια συνοικιακή παιδική χαρά. Πρισμένα χείλη, σπασμένα δόντια και οι γονείς του θύματος καλούν τους γονείς του θήτη στο σπίτι τους για να τα βρουν. Οι τέσσερις τους λοιπόν κλείνονται σε ένα μεσοαστικό σπίτι και εκεί εξελίσσεται όλη η ιστορία. Ο αρχικός καθοσπρεπισμός υποχωρεί, οι διαφωνίες φουντώνουν και παρά τις καλές προθέσεις, το ουίσκι ως συνήθως λύνει τις γλώσσες για να μετατρέψει το σαλόνι σε πεδίο μάχης. Μια ταινία που προσπαθεί να καταδείξει την κενότητα όλων ημών των ταμπουρωμένων στη μεσοαστική μας μακαριότητα. Συνεχίζουμε με μια ελληνική ταινία και ο τίτλος αυτής «Άδικος κόσμος», με τον Αντώνη Καφετζόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σκηνοθεσία είναι του Φίλιππου Τσίτου, δραματική κομεντή, ίσως η ελληνική ταινία της χρονιάς για κάποιους, μινιμαλισμός με αρκετές δόσεις πικρού χιούμορ. Ένας προανακριτής της αστυνομίας προσπαθεί να σώσει έναν άνθρωπο που κατηγορείται άδικα. Κατά λάθος σκοτώνει έναν εκβιαστή και μια καθαρίστρια είναι η μοναδική μάρτυρα στο έγκλημα. Ο ήρωάς μας θα πρέπει να την πείσει να τον βοηθήσει. Κάπου εδώ μπαίνει και ο έρωτας και η απόγνωση μετασχηματίζεται σε ελπίδα για ευτυχία. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Μια ταινία μέσα από την οποία σκιαγραφείται η οικονομική, κοινωνική και ηθική κρίση, όπου η δικαιοσύνη αποδίδεται με μοναδικό γνώμονα τις συνέπειες μιας πράξης, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κίνητρα που πολλές φορές την πυροδοτούν. Ενδιαφέρουσα ταινία που μας αφήνει τελειώνοντας μια γλυκιά μελαγχολία. Και κλείνουμε με την ταινία The Muppets. Μετά τα στρουμφάκια, άλλη μια παιδική μας αιμονή έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Οι ήρωες του Jim Henson ξαναζωντανεύουν. Διασκεδαστικό και φάνταστο φιλμ, φτιαγμένο με πολύ κέφι. Ένας νεαρός λοιπόν, ο Walter, λάτρης του Muppet Show, ταξιδεύει στο Los Angeles με τον αδελφό του και την κοπέλα του, όταν πληροφορούνται ότι ένας ζάμπλουτος Τεξανός θέλει να γκρεμίσει το Muppet Theater. Οι τρεις φίλοι βρίσκουν τον Kermit, τον πιο γνωστό βάτραχο του κόσμου, και μαζί με την υπόλοιπη παρέα αποφασίζουν να αναζητήσουν πρώην φίλους και συνεργάτες, προκειμένου να διοργανώσουν με τη βοήθειά τους το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μαραθώνιο στην ιστορία των Muppets, με σκοπό να συγκεντρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για να παραμείνει το θέατρο στη θέση του. Για να δούμε, θα τα καταφέρουν. Αυτά λοιπόν από εμένα. Ό,τι και αν επιλέξετε, να περάσετε καλά και να το διασκεδάσετε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα επιλέξατε το Sky για την δική σας πρωινή και όχι μόνο ενημέρωση. Καλό Σάββατο να έχετε. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και αύριο το πρωί εδώ, 7 παρατέταρτο, πάλι ενημέρωση με τον Sky. Κύριε καθηγητά, κάτι θέλετε να πείτε, μία λέξη? Τίποτα. Ήθελα να πούμε αφορμή το ρεπορτάζ για τις πατάτες που δείξατε. Ναι. Να αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα. Είναι τα καλύτερα αγροτικά προϊόντα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Έτσι βοηθάμε και στην εξάλληψη της ανεργίας στη χώρα μας. Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους εσάς. Ένα καλό Σάββατο και αύριο το πρωί εδώ. Μην φύγει κανείς.